Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Μαγκαζίνο Live και σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα γεμάτο δίωρο με πολλά πολλά θέματα, ασφαλώς λόγω των ημερών, θα είναι και λίγο γιορτινή έτσι, η εκπομπή μας σήμερα. Ενδεικτικά θα σας πω ότι θα φτιάξουμε μελομακάρονα. Τα βλέπω και εδώ μπροστά μου, πολύ ωραία νόστιμα μελομακάρονα. Θα έρθει εδώ το ζαχαροπλαστείο Δέσποινα για να μας δείξει πώς θα φτιάξουμε τον καλύτερο τρόπο τα μελομακάρονα για τις γιορτές. Εγώ να σας πω όμως ότι σήμερα έχουμε πολλά δώρα να σας δώσουμε από την εταιρεία Grupo Cucine. Να σας θυμίσω και το τηλέφωνο της εκπομπής, το 211-55-50-550 είναι το τηλέφωνο μας και σήμερα έχω αερόθερμα να σας δώσω με μουσικό quiz, πολύ εύκολο, ένα ρεφρέν, ένα κουπλέ, ένα κάτι με το Στέφανο, εν πάση περιπτώσει, και θα σας δώσουμε αερόθερμα. Να πω όμως ότι σήμερα ξεκινάει ένας έτσι μεγάλος διαγωνισμός για εσάς, για μία εντυχισμένη κουζίνα από την Grupo Cucine, με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές αξίας 2.000 ευρώ. 2.000 ευρώ είναι η αξία της κουζίνας που μπορείτε εσείς να κερδίσετε, να κάνετε λοιπόν μια πολύ ωραία ανακαίνιση στο σπίτι σας, στην κουζίνα σας και να σας φτιάξει τη διάθεση. Εσείς θα παίρνετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, αυτό που είναι το κανονικό μας, το 211-55-50-550, είναι αστική η χρέωση, απλή χρέωση δηλαδή, για εσάς και όλοι που θα πάρετε τηλέφωνο θα γράφονται τα ονόματά σας και τα στοιχεία σας σε ένα μικρό φακελάκι, σαν αυτό εδώ. Θα μπαίνουν σε αυτήν εδώ τη γυάλα που έχω μπροστά μου. Τώρα είναι κενό το φακελάκι, γιατί ασφαλώς δεν έχει πάρει κανείς από εσάς ακόμα. Θα μπαίνει λοιπόν εδώ μέσα και από όλους εσάς που θα πάρετε τηλέφωνο θα κληρώσουμε στην εκπομπή 5 Ιανουαρίου το μεγάλο δώρο μας από την Grupo Cucine αξίας 2.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτά είναι τα ευχάριστα. Τα πολύ ευχάριστα. Τα πολύ ευχάριστα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο δώρο για τους τηλεθεατές μας. Δεν το συζητούμε. Έτσι, εν ώψη γιορτών. Τυχερός ποιος το κερδίζει. Και εν ώψη κρίσης, παιδιά, γιατί δύσκολα κάνεις μια κουζίνα πλέον. Και μια ανανέωση τώρα αυτές τις ημέρες είναι ό,τι χρειάζεται. Έχει αξίας 2.000 ευρώ συν τις ηλεκτρικές συσκευές. Οπότε ανεβαίνει. Οπότε, παιδιά, ανεβαίνει η αξία του, βέβαια. Ωραία, λοιπόν, χαίρομαι πολύ που θα σας δώσουμε αυτό το δώρο. Οπότε πάρτε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής για να γίνει δικό σας. Έτσι ακριβώς. Ο Στέφανος είναι απόλυτα σε χριστουγεννιάτικο mood. Περνάς καλά εκεί πέρα. Σε χριστουγεννιάτικη διάθεση. Να σου πω, Στέφανε, έχω μια ιδέα. Για ό,τι θέλεις να λες, για πάτε ένα πλήκτρο. Λοιπόν, όταν θα πατάς αυτό, θα γυρνάμε όλοι και θα βλέπουμε σαν να τι έχει να φαντάζεσαι. Είναι σαν τα σήματα. Σαν να λέει ο Στέφανος. Και μιλάμε και σου λέει. Για πες, ο μυστικός κώδικας έτσι, είναι. Έτσι. Λοιπόν, επειδή όμως τα θέματα τρέχουν και εμείς έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά σε όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν και που απασχολούν όχι μόνο εμάς, αλλά και συγκεκριμένα κάποιους συνανθρώπους μας που ταλαιπωρούνται και έχουν έτσι μία δυσάρεστη ιστορία στην πλάτη τους που έχει να κάνει με μία απώλεια δικού τους ανθρώπου και με έναν δικαστικό αγώνα ο οποίος είναι ακόμα σε εξέλιξη, αλλά εμάς δημοσιογραφικά τουλάχιστον μας απασχόλησε το θέμα αυτό. Είναι το θέμα της Στέλλας Αξαρλή από την Μυτιλίνη που έχασε τη ζωή της το 2007. Δεν θα αναφερθώ για ποιο λόγο έφτασε στο σημείο αυτό που τελικά η άτυχη κοπέλα αυτή έχασε τη ζωή της. Θα συνδεθούμε με τη Μυτιλίνη, με τον πατέρα της άτυχης Στέλλας και τον δημοσιογράφο από το Lesbos News για να μιλήσουμε μαζί τους. Θέλω όμως να πάμε για όσους δεν θυμόμαστε την ιστορία της άτυχης Στέλλας. Θέλω να πάμε να δούμε ένα βίντεο το οποίο έχουμε ετοιμάσει. Εάν είχε ένα ξερό δέντρο το νοσοκομείο, πιστεύω ότι με τα δάκρυά μας θα το είχαμε ζωντανέψει. Δεν το πίστευα ότι θα το χάσω το παιδί μου. Δεν το πίστευα. Για μας έπαιξε παιχνίδι πάρα πολύ άδικο. Η Στέλλα Αξαρλή ήταν μια κοπέλα 26 ετών, γεμάτη ζωή και όνειρα. Παντρεύτηκε και έστησε το σπιτικό της στη Μυτιλίνη, την ιδιαίτερη πατρίδα της. Λίγο καιρό μετά, η Στέλλα δέχεται τα χαρμόσυνα νέα της εγκυμοσύνης και είναι ευτυχισμένη. Η μοίρα όμως φαίνεται ότι είχε άλλα σχέδια.
Είναι μόλις 2 μηνών όταν αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Νιώθει έντονους πόνους στο στήθος και επισκέπτεται το νοσοκομείο της Μυτιλίνης. Η διάγνωση μιλούσε για μυϊκό πόνο. Οι πόνοι συνέχισαν. Η Στέλλα πήγε και πάλι στο νοσοκομείο. Αυτή τη φορά νοσηλεύτηκε. Η διάγνωση ήταν μαστίτιδα. Της χορήγησαν αντιβίωση. Το είδαν οι γιατροί. Μας είπαν δεν είναι τίποτα. Μας είπαν για μια μαστίτιδα. Ο πόνος όμως δεν υποχωρούσε. Ο χειρουργός του νοσοκομείου προχώρησε σε παρακέντηση. Τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Μας κάνει την βιοψία και μας είπαν ότι δεν είναι τίποτα το ανησυχητικό. Μη φοβόσαστε. Είχαν ήδη περάσει 3 μήνες όταν αποφασίζει να έρθει στην Αθήνα. Και ήταν 5 μηνών. Οι εξετάσεις δείχνουν καρκίνο του μαστού. Μόλις το είδανε, μας είπανε, τι μαστίτιδα μας λέτε. Αυτό είναι 95% καρκίνο. Εκείνη την ώρα έπεσε η γη από τα πόδια μου. Λέω πανίδια μου. Δεν μπορούσαν όμως να τον χτυπήσουν με χημειοθεραπείες, γιατί η Στέλλα ήταν έγκυος. Πρώτα έπρεπε να γεννηθεί το παιδί. Ήμασταν δηλαδή σε μια ζυγαριά 50-50. Μιλήσαμε με κάποιους γιατρούς, μας είπαν ότι είναι ρίσκο. Όταν το παιδί γεννήθηκε πρόωρα, ήταν ήδη αργά για τη Στέλλα. Ο καρκίνος είχε κάνει μετάσταση σε οστά και πνεύμονα. Εκείνη, με τη δύναμη που της έδινε η μητρότητα, δεν έλειψε στιγμή δίπλα το παιδί της. Πήγαινε κάθε μέρα στη θερμοκοιτίδα. Μοναδικές στιγμές τρυφερότητας που ράγησαν καρδιές. Μανούλη, Μανούλη, Μανούλη. Άντε, να σε πάρουμε και εμάς. 2 κιλά να το πάρουμε και ξηγώνει να χρειάζεται. Η Στέλλα ήξερε ότι το παιδί της δεν θα τη γνωρίσει ποτέ. 3 μήνες μετά, στις 5 Νοεμβρίου του 2007, η Στέλλα χάνει τη μάχη με το θάνατο. Από το σημείο αυτό αρχίζει και ο γολγοθάς του πατέρα της, Βασίλη, για να δικαιωθεί η κόρη του ακόμα και από εκεί ψηλά. Κατέθεσε αγωγή κατά 3 ιατρών του νοσοκομείου, η οποία αρχικά απερίφθη. Στη συνέχεια δικαιώθηκε και το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο Μυτιλίνης επιδίκασε 625.000 ευρώ. Το εφετείο όμως, σύμφωνα με το Lesbos News.gr, φέρεται να έκανε την ανατροπή, αφού σύμφωνα με την απόφασή του, οι γιατροί του νοσοκομείου έκαναν ορθολογική διαδικασία. Αυτό είναι βασικώς το ιστορικό της άτυχης Στέλλας. Θέλω να συνδεθούμε όμως με την Μυτιλίνη μέσω Skype, τον Γιάννη Συνάνη, τον δημοσιογράφο από το Lesbos News και τον πατέρα της Στέλλας, τον κύριο Βασίλη Αξαρλή. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας από την Μυτιλίνη. Μας ζωντανέψατε μνήμες. Μας ζωντανέψατε μνήμες, μας γυρίσατε πίσω το 2007, όταν ήμασταν όλοι συγκλονισμένοι, συγκλονιστήκαμε από την ιστορία αυτή. Ήταν ένα πρωί όταν ο πατέρας της άτυχης Στέλλας, που τον έχω δίπλα μου, με ξύπνησε στην κυριολεξία. Ήταν γύρω στις 6:30 κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, κύριε Ξαρλή. Χτύπησε το τηλέφωνο μου εδώ στη Μυτιλίνη, αυτός ήταν στην Αθήνα, κλαίγοντας, οργισμένος, πικραμένος. Ίσα-ίσα που έβγαινε η φωνή από το στόμα του, μου είπε, προτού καλά καταλάβω μέσα στον ύπνο ποιος άνθρωπος ήταν, γιατί παρακολουθούσα την ιστορία της άτυχης Στέλλας, ότι Γιάννη, το παιδί μου το έχασα, πάει, τελείωσε. Εγώ ρωτούσα ποιος είναι, ποιος είναι στο τηλέφωνο, προσπαθούσα να καταλάβω ποιος είναι μέσα από τον ύπνο μου που με είχε ξυπνήσει στα άγρια χαράματα. Όταν συνειδητοποίησα τι ακριβώς είχε γίνει, δεν ήξερα τι να πω σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ήξερα τι να πω, γιατί γνώριζα την ιστορία. Γνώριζα ότι η Στέλλα χάθηκε άδικα. Μπορούσε να είναι σήμερα ανάμεσά μας. Πόσες και πόσες γυναίκες δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Και, το και οποίο... κύριε Συνάνη, αυτός είναι και ο αγώνας που κάνουν τώρα η οικογένεια της Στέλλας. Βέβαια, κανένα χρηματικό ποσό δεν μπορεί να απαλύνει τον μεγάλο πόνο αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. Πολύ είναι το σίγουρο. Μόνο σίγουρο. Αλλά από εκεί και πέρα αναζητούν αυτή τη δικαίωση, τουλάχιστον από δικαστική σοδού, ώστε να βρεθούν τα λάθη, εάν γίνανε, όπως υποστηρίζουν, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν ως αποτέλεσμα η Στέλλα να μην βρίσκεται ανάμεσά μας. Κύριε Βασίλη. Ποτέ λεφτά δεν ζητήσαμε. Εγώ δεν επιδίωξα ποτέ χρήματα. Εγώ θέλω τη δικαίωση του παιδιού μου.
Τι λάθη θεωρείτε ότι γίνανε? Εμείς γνωρίζουμε το ιστορικό ότι κάποια στιγμή η Στέλλα αισθάνθηκε μία ενόχληση στο στήθος και οι γιατροί την καθησύχασαν ότι είναι κάποιος μυϊκός πόνος και έπειτα κάποια μαστίτιδα. Τι γίνανε οι εξετάσεις αυτές που έπρεπε να γίνουν σε αυτή την περίπτωση? Εξηγήστε μας. Βεβαίως, και παρακέντηση την κάνανε και απ' όλα. Αρνητικό για κακοήθεια η παρακέντηση. Ναι. Οπότε δεν είναι... Οπότε δεν είναι ότι δεν γίνανε οι κατάλληλες εξετάσεις που θα μπορούσε να πει κανείς ότι έγινε μια λάθος εκτίμηση, δεν είδανε τη σοβαρότητα του θέματος και δεν γίνανε οι αναγκαίες εξετάσεις. Εδώ όμως μας λέτε ότι γίνανε και οι εξετάσεις και η ομοιοπαρακέντηση. Δεν γίνανε σωστές. Δεν γίνανε σωστά. Σωστές δεν γίνανε εξετάσεις. Ακριβώς. Ναι. Για πείτε μας τώρα, εσείς δικαιωθήκατε στο πρώτο δικείο και μετά αναιρέθηκε όμως αυτή η απόφαση στο εφετείο. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν οι δικαστές. Εγώ σαν απλός πολίτης απορώ. Ο ένας δικαστής βγάζει ναι, ο άλλος βγάζει όχι. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά η μόνη λύση είναι μία. Αρπάς μια καραμπίνα, καθαρίζεις και τελειώνει η δουλειά. Εντάξει, μόνο έτσι βρίσκεις το δίκιο σου. Έτσι πιστεύω εγώ. Ξέρετε κάτι, καταλαβαίνω τον πόνο σας απόλυτα και την αγανάκτησή σας επίσης. Αλλά θα έπρεπε να απαιτούμε από τη χώρα μας να βγάζει το δικαστικό σώμα αποφάσεις που να δικαιώνουν τον πολίτη που έχει τον πόνο του και έχει και το δίκαιό του. Σίγουρα αυτό που λέτε, καταλαβαίνω, το λέτε πάνω στο θυμό σας και στην οργή σας. Τώρα η εξέλιξη ποια θα είναι? Εσείς πώς θα προσπαθήσετε να δικαιωθείτε δικαστικά? Περιμένουμε την απόφαση του Συμβούλιου Επικρατείας. Mm-hmm. Αν μου επιτρέψεις, Κιμ, βεβαίως, να πω εντάξει για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς έχει συμβεί. Έγιναν κάποιες εξετάσεις εδώ στο νοσοκομείο Μυτιλίνης, οι οποίες ήταν αρνητικές. Ναι. Όμως η άτυχη Στέλλα παραπονιόταν συνέχεια για πόνους έντονους στο στήθος. Έτσι λοιπόν ο πατέρας της αναγκάστηκε να την πάρει και να πάει στην Αθήνα. Όχι, με στείλαμε εξιτήριο για μαστίτιδα. Ναι. Και εκεί στο Αλεξάνδρας μας είπαν τι λένε για μαστίτιδα. Αυτός είναι καρκίνος 100%. Οι εξετάσεις που έκαναν την αμέσως επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα. Δεν ήταν δηλαδή σήμερα φύγαμε και πήγαμε μετά από 5 μήνες ή ένα χρόνο. Ναι. Την επόμενη μέρα. Άρα προϋπήρχε εδώ και ο καρκίνος ήταν 4,5 εκατοστά. Από τη μία μέρα στην άλλη, 4,5 εκατοστά ο καρκίνος δεν γίνεται. Προφανώς πρόκειται για... Βεβαίως προϋπήρχε. Κύριε Αξαρλή, προφανώς πρόκειται για κάποιο καρκίνο επιθετικής μορφής, για να έχει μια τέτοια ραγδαία εξέλιξη. Πείτε μου κάτι... Σε μία μέρα... Όχι σε μία μέρα, εννοώ ότι για να υπήρξε γενικά αυτή η γρήγορη εξέλιξη, δηλαδή κάποιοι καρκίνοι είναι στο σώμα μας χρόνια. Ναι, δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν εμένα δεν μου δώσαν το δικαίωμα να τρέξω το κορίτσι μου. Έτσι, έτσι είναι. Πείτε μου κάτι τώρα, επειδή στο βίντεο είδαμε και αυτές τις σκηνές που έχουν τραβηχθεί στο νοσοκομείο με την κόρη σας και το εγγονάκι σας. Το εγγονάκι σας πλέον είναι 7 χρονών περίπου. Ναι, ναι. Ο ταξιάρχης. Ο ταξιάρχης. Μεγαλώνει... Δεν γνώρισε ποτέ τη μητέρα του. Μεγαλώνει μαζί με εσάς, με τον πατέρα του. Με τον πατέρα, με τη γιαγιά του και το βλέπουμε και όλοι μας. Τι θα του πείτε όταν θα μεγαλώσει? Δεν ξέρω αν του έχετε μιλήσει που είναι η Μανούλα. Δεν μπορούμε να του μιλήσουμε. Μικρό παιδί ακόμη. Του λέμε ότι ζει η Μανούλα στον ουρανό, είναι και τέτοια. Τι να πεις σε ένα μικρό παιδί. Είναι μόλις 7 ετών. Τι να πεις σε ένα παιδί. Δύσκολο. Δύσκολο. Ναι. Όχι, τη ζητάει, τη ζητάει. Και για εκείνον, μάλλον και για την κόρη σας ασφαλώς, αλλά και για τον εγγονό σας, εσείς ζητάτε τουλάχιστον μια δικαίωση, μια απάντηση. Γιατί ακριβώς αυτό που μας είπατε προηγουμένως, γιατί δεν σας δώσανε το δικαίωμα να παλέψετε για το παιδί σας, να το παλέψετε αυτό που υπήρχε μέσα της. Η Στέλλα πιστεύει ο μπαμπάς της, όπως και η οικογένειά της όλη εκείνη, ότι θα ζούσε ανάμεσα μας. Ήταν κάτι το οποίο αντιμετωπιζόταν. Αλλά χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Δεν έγιναν καλές διαγνώσεις από εδώ πέρα. Έβγαζαν ότι δεν υπήρχε τίποτα. 3,5 μήνες ήμασταν εδώ πέρα στο νοσοκομείο με τις Μυτιλίνες. 3,5 μήνες. Μπορούσαν να γίνουν τα πάντα. Να γίνει αποβολή του παιδιού, να γίνει χημοθεραπεία, να γίνει συρρήκνωση του στήθους, του καρκίνου και να χειρουργηθεί άμεσα και να ζήσει και το παιδί και η μάνα. Έχουν γίνει πάμπολα εκεί. Μας τα λέγανε στο Αλεξάνδρας. Το θέμα είναι ότι αργήσαμε. Αργήσαμε. Αργήσατε. Εμείς, οι γιατροί. Οι καλοί γιατροί της Μυτιλίνης που έχουμε. Όχι όλοι,
Όχι όλοι βέβαια, γιατί εργάζομαι στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης και τα βλέπω τα πράγματα από κοντά. Έχουμε πολλούς καλούς γιατρούς. Είστε υπάλληλος στο νοσοκομείο, κύριε. Βεβαίως, 27 χρόνια. Πείτε μου κάτι. Εάν όμως να σας διακόψω, εάν όμως κάπου τότε, επειδή έκανα χειρουργείο καρδιά, έχω βάλει μεταλλική βαλβίδα, δεν μου λέγανε τίποτα τότε. Ίσως, και ρίχνω και ένα βάρος στον εαυτό μου, ότι ίσως αν το έβλεπα τότε και δεν είχα πάει για χειρουργείο, ίσως αν το έβλεπα να το έτρεχα από μόνος μου. Που κλείσανε τα μάτια, λες και ο... Πάντως, μπήκε ο Σατανάς μέσα, ξέρω εγώ τι να πω. Νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι συναισθηματικά εσείς θέλατε να κάνετε τα πάντα για το παιδί σας, αλλά νομίζω ότι το φταίξιμο δεν είναι καθόλου σε εσάς, αλλά σε κάποιους που χειρίστηκαν κάποια πράγματα λάθος και εσείς τους εμπιστευτήκατε. Πείτε μου κάτι, αν το Συμβούλιο Επικρατείας δεν σας δικαιώσει, εσείς θα συνεχίσετε τον αγώνα σας μέχρι τέλους? Βεβαίως, μέχρι όπου φτάσει. Όπου φτάσει και από εκεί και πέρα υπάρχει και άλλη δίωδος. Έτσι νομίζω εγώ. Η οικογένεια Ξαρλή έχει στην κυριολεξία εκπλαγεί κύμα από την εξέλιξη της υπόθεσης, διότι ενώ πρωτόδικα είχε καταδικαστεί το νοσοκομείο και μάλιστα με ένα ποσό πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα, 625.000 ευρώ ήταν, δεν μένουμε στο ποσό, γιατί η οικογένεια Ξαρλή, τουλάχιστον εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά, ότι δεν θα πάρει από αυτά τα χρήματα ούτε μισό ευρώ, δεν θέλει. Δεν είναι επιδίωξή της να δικαιωθεί όσον αφορά το οικονομικό σκέλος. Θέλει να δικαιωθεί το παιδί τους, το παιδί τους το οποίο χάθηκε άδικα. Και ήρθε μια απόφαση η οποία ανέτρεψε βόμβα για μας, έκπληξη για μας, ανέτρεψε την πρωτοδική απόφαση και στην ουσία απάλλαξε το νοσοκομείο, το οποίο προσέφυγε κατά τη δικαιοσύνη. Να σας ρωτήσω κάτι. Η οικογένεια Ξαρλή έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και είναι αποφασισμένη να φτάσει μέχρι και την τελευταία ρανίδα της δικαιοσύνης. Κύριε Συνάνη, επειδή ακριβώς. Ευρωπαϊκά δικαστήρια προκειμένου να δικαιωθεί. Επειδή ακριβώς ακούσαμε. Ναι, που σας διακόπτω. Επειδή ακριβώς ακούσαμε τον κύριο Ξαρλή ότι δουλεύει και εκείνος μέσα στο νοσοκομείο, θα ήθελα να ρωτήσω έτσι από ανθρώπινης πλευράς. Αν έπιασε τους γιατρούς αυτούς που γνωρίζεστε εκεί μεταξύ σας και τους ζητήσατε το λόγο, γιατί δεν γίναν σωστά οι εξετάσεις. Επειδή, όπως αντιλαμβάνομαι, έγινε ομοιοπαρακέντηση. Έγινε ομοιοπαρακέντηση σε λάθος σημείο και όχι στον ίδιο τον όγκο. Όχι μόνο σε λάθος σημείο. Όταν γίνεται μια παρακέντηση, πρέπει να είναι στον υπερηχογράφημα απευθείας και να βλέπει πού τρυπάει. Αυτός το έκανε σε ένα δωματιάκι μικρό. Πήρε τη βελόνη χωρίς αναισθητικό, τραβούσε στο στήθος, από ό,τι μου είπαν δηλαδή, έτσι. Εσείς... Η γυναίκα μου και η κόρη μου, οι άλλοι. Ναι, εσείς τους πιάσατε προσωπικά, επί προσωπικού, να τους ρωτήσετε... Ποιο να μιλήσεις, άμα μιλήσω θα πάω και καθαρίσω και κανέναν. Ποιο να μιλήσω. Εγώ είχα κι άλλο περιστατικό πρόσφατα. Είχα πολύ μεγάλο περιστατικό, το οποίο είχα έσει ο τέλος και δεν προχώρησα δικαστική οδό. Κιμ, αξίζει να ακούσετε τον κύριο Ξαρλή για το τι συνέβη. Δηλαδή, είναι, θα έλεγα ότι διεκδικεί το Όσκαρ ατυχίας με αυτό που του συνέβη, αλλά από την άλλη πλευρά ήταν θετική εξέλιξη. Ακούστε την ιστορία που θα σας πει. Ακούστε με. Η γυναίκα, η κόρη μου, έγκυος 9 μηνών, στο δεύτερο παιδί. Πήγαμε κανονικά από βραδείς, την είδανε, λέει πάρε το χαπάκι, δεν θυμάμαι τι, τη βάλανε ένεση, να κάνεις πόνους. Εάν δεν κάνεις πόνους όλη τη νύχτα, θα έρθεις το πρωί με τη βαλίτσα σου για να βάλουμε κανονική γέννα, όπως τι πραγματικά έγινε. Πήγαμε το πρωί στο μυευτικό, πήγαμε μέσα, τη βάλανε να πάω στον μπούμ, όπως το ονομάζουνε, η αγένα, τη βάλανε το νερό. Σε κάποια στιγμή βγαίνει ο γιατρός απ' έξω. Είδα κινήσεις τώρα, οι υπέρηχους τραβούσαν τον ένα, τραβούσαν τον άλλον, δεν μπορούσαν να ακούσουν το παιδί. Και σε κάποια στιγμή μου λέει ο γιατρός, πήγε μέσα, μου φώναξε μέσα, μου λέει, ότι ξέρεις το παιδί πέθανε. Ρε μαθέ τώρα το μωρό ήταν ζωντανό. Τι θα πει αφού γεννούσε το μωρό, η κόρη μου. Όχι λέει πέθανε το μωρό. Μιλάμε για την αδερφή της Στέλλας. Ορίστε. Μιλάμε για την αδερφή της Στέλλας. Για την αδερφή της Στέλλας. Μη σας απολιολογώ τα πράγματα. Ζήτησε η κόρη μου και σαρική. Μπαμπά λέει δεν μπορώ να περιμένω μέχρι αύριο να γεννηθεί το παιδί νεκρό. Θέλω να φύγει, να το βγάλετε, να φύγει να τελειώνει, να καθαρίσω. Καταλαβαίνεις, Κιμ, τώρα μία κοπέλα η οποία ξέρει ότι έχει ένα νεκρό βρέφος στα σπλάχνα της, ζήτησε να γίνει κεσαρική το μήνα να βγει. Δεν μας δίνανε το δικαίωμα να κάνουμε κεσαρική. Και απαντούσανε ότι ο κεσαρική σε νεκρά έμβρια δεν κάνουμε.
Με τα πολλά ύστερα από γρίνιες, πασαρίες και ξέρω. Εγώ ξαναπηγαίνω στην κόρη μου. Λέω, κόρη μου, λίγο υπομονή. Λέει, μπαμπά, πήγαινε, πες τους, θα μου κάνω και σαρική. Και πηγαίνω μέσα, με άγριο ύφος βέβαια. Λέω, τώρα θα κάνετε και σαρική την κόρη μου. Να μην σας το πω λόγο πάλι. Δεχτήκανε και μου ζητούσαν αίμα. Λέω, αίμα όσο θέλετε. Να σας ρωτήσω κάτι, ρωτήσατε άλλους γιατρούς, γιατί εγώ τώρα δεν είμαι ειδικός για να σας απαντήσω. Όντως δεν γίνονται και σαρικές. Ήταν επιμελητής και διευθυντής ήρθε μετά. Όχι, πείτε μου κάτι, και σαρικές όντως ισχύει αυτό ότι δεν γίνονται σε νεκρά έμβρια. Δεν ξέρω, ρωτήσατε. Έτσι μου απαντήσανε. Αλλά επειδή έχω τραβήξει τόσα πολλά στη ζωή μου, έχω χάσει ακόμα ένα παιδί μικρό, σε ατύχημα αυτό, και επειδή έχω τραβήξει τόσα πολλά στη ζωή μου μετά το χαμό της Στέλλας, ακούστε την εξέλιξη. Μου κάνανε χάρη και πήγαμε, προχωρήσαμε και σαρική. Είχαμε ειδοποιήσει εισαγγελία, είχαμε ειδοποιήσει γραφείο τελετών, είχα ειδοποιήσει τον πρόεδρο του νοσοκομείου, τον διοικητή, τον κύριο Μαυρδί τότε. Τα είχαμε κανονίσει όλα. Για το παιδί που ήταν νεκρό. Το παιδί που ήταν νεκρό. Και ξαφνικά εκεί που περιμέναμε να βγάλουν το παιδί μου απ' έξω, ακούω φωνές ξαφνικά. Λέω, τι έγινε, πάει, έχασα και τα άλλα το παιδί μου. Πέστε μου, ρε παιδιά, τι έγινε να πούμε. Λέει, το παιδί είναι ζωντανό ήτανε. Ελάτε στη θέση μου τώρα. Εσείς τι θα κάνατε, θα καθαρίζατε κανένα γέρα, θα καθαρίζατε εκεί τη στιγμή. Παιδιά, σε αυτόν τον άνθρωπο τι να πεις μόνο αυτά που έχει περάσει. Δηλαδή, κύριε Σινάνη, για πείτε μου αυτά κάτι. Αυτά είναι όντως έτσι. Δεν είναι ψέματα αυτά τα πράγματα. Όπως σας τα λέω με το νι και με το σίγμα. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σινάνη, τον έμπειρο συνάδελφο, που είναι και στη Μυτιλίνη και γνωρίζει όλα τα θέματα αυτά. Πείτε μου κάτι. Σε τι οφείλεται, δεν θα πούμε ονόματα, αλλά σε τι οφείλεται αυτό. Δεν είναι εξειδικευμένοι γιατροί, δεν έχουν την ανάλογη εμπειρία. Γιατί αυτό τώρα που μας είπατε μόλις, δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Δηλαδή, πώς γίνεται με καρδιογράφημα, υπερηχογράφημα να βγάζουν νεκρό το έμβριο και να βγαίνει ζωντανό. Παιδιά, ναι. Καλά, αυτό είναι δηλαδή περίπτωση. Ήταν ένα θέμα το οποίο το είχαμε αναδείξει από τα μέσα ενημέρωση. Δηλαδή, ενώ θεωρείται το παιδί χαμένο, τελειωμένο, δηλαδή νεκρό, ξαφνικά από εκεί που περιμέναν όλοι, είχε κάνει τις προετοιμασίες ο άνθρωπος να θάψει ένα έμβριο. Όχι, ήθελα να το πάω στην Αθήνα για εξετάσεις. Έχουν δοθεί εξετάσεις. Το νεκρό έμβριο που μου λέγανε. Έγινε. Κύριε Ξαφνικά, το παιδί αυτό άρχισε να κλαίει. Ναι, οι γιατροί τι είπαν. Ότι κάναμε λάθος, τι σας είπανε. Απάντηση δεν πήρα. Μέχρι σήμερα ημέρα δεν έχω πάρει απάντηση. Αυτό πότε συνέβη? Τρία χρόνια είναι τώρα περίπου. Και οι γιατροί αυτοί ακόμα κάνουν αυτό το επάγγελμα, δηλαδή. Ναι, βέβαια. Αντιλαμβανόμαστε αυτό ότι, δεν είναι, παιδιά, ότι αυτό... είναι πολλά τα θέματα που έχετε εκεί και αυτό ακούστε είναι και αυτό που δίνει μια ανασφάλεια στον κόσμο, αν θέλετε τώρα στους κατοίκους της Μυτιλίνης, αλλά είναι και άλλα νησιά που είναι σε μια ίδια κατάσταση και το γνωρίζουμε και το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Το θέμα είναι όμως ότι εδώ παίζουμε μεταξύ ζωής και θανάτου. Όπως ξέρουμε και ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, οι γυναίκες, πιο πολύ λέω κατά την πλειοψηφία, ότι άλλη είναι η διαδικασία, αν θέλεις να ξεγεννήσεις ένα ζωντανό παιδί, και άλλη διαδικασία σίγουρα να πας να κάνεις μια κεσαρική ή μια τεχνητή γέννα, θέλοντας να βγάλεις ένα νεκρό έμβριο. Λοιπόν, δηλαδή και αυτό το ακούσε. Παιδάκι, τι να πω, από τι έχει ζει. Ο Θεός να βγάλει. Ακούστε, κάτι είναι, γιατί το βγάλανε μελανό. Το βγάλανε με έναν λόγο και μάλιστα είχα βάλει την κόρη μου την νοσηλεύτρια μέσα στο χειρουργείο στην Κεσαρική, μόνο και μόνο για να μην πειράξουν τίποτα, να το πάρω ακέραιο το μωρό και να φύγω στην Αθήνα να δω από τι πέθανε. Μάλιστα. Και το παιδί ήταν ζωντανό όταν ανοίξανε την Κεσαρική, το μωρό πήγαν να το πιάσουν να το βγάλουν και κουνιόταν το παιδί. Το βγάλανε μελανό και τρέχανε εκείνη τη στιγμή να το κάνουν ανάληψη. Και όλο αυτό που πέρασε το ψυχολογικό σοκ. Δεν υπάρχουν λόγια. Και η οικογένεια. Λοιπόν. Κύριε Σινάνη, κυρία Ξαρλή, εγώ αυτό που θέλω να ευχηθώ είναι να έχει τουλάχιστον, τι να σας πω τώρα, να έχει τουλάχιστον αίσιο έτσι, τέλος αυτή η δικαστική διαμάχη, να δικαιωθείτε, να αισθάνεστε τουλάχιστον αυτό που μπορεί να αισθανθείτε, μια δικαίωση, έστω το παιδί σας, ασφαλώς δεν μπορεί να σας το δώσει κανένας πίσω. Και αυτό είναι και το θέμα. Πριν κλείσουμε, για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, θα πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό, αυτά τα δύο περιστατικά που σου είπε ο κ. Ξαρλής. Βεβαίως. Στο νοσοκομείο Μυτιλίνης, στο μαιευτικό τμήμα, έχουν συμβεί κι άλλα
τέτοια θέματα, ατυχήματα, δεν ξέρω πώς να τα αποκαλέσω. Και πριν από 2-3 μέρες είχαμε μία δικαίωση ακόμα μιας κοπέλας που πέθανε πάνω στη γέννα. Όχι, όπως ήταν, για να μετά. Ήταν 2 μηνών ήταν. Ήταν 2 μηνών. Έγκυος και υπήρχε. Ναι, λοιπόν, κύριε Σινάνη, αυτό που έχω να προτείνω εγώ είναι να σας καλέσω εδώ στο στούντιο μας ζωντανά και να ζητήσουμε και μία παρέμβαση του υπεύθυνου Υπουργού Υγείας, του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, να θυσιάσει ένα Σαββατοκύριακο να κάνει μία παρέμβαση και να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις ίσως για το ποιο λόγο εσείς πρέπει να αισθάνεστε τέτοια ανασφάλεια στη Μυτιλίνη. Γιατί αυτά που μας λέτε δεν είναι ένα απομονωμένο περιστατικό, είναι πολλά και νομίζω ότι αυτό χρήζει κάποιας περαιτέρω εξήγησης και έρευνα. Και πόσα δεν βγαίνουν στον αέρα, γιατί επειδή ο κόσμος είναι μικρός εδώ πέρα και φοβάται. Πόσα ακόμη. Λοιπόν, εγώ τα ξέρω. Σας περιμένουμε με την πρώτη ευκαιρία που θα μπορέσετε να έρθετε εδώ στο στούντιο και να δώσουμε μία συνέχεια στο θέμα αυτό, γιατί δεν μπορεί να χάνονται άνθρωποι έτσι χωρίς λόγο. Δυστυχώς ζούμε σε μία εποχή που χάνουμε ανθρώπους από τις αρρώστιες αυτές που θερίζουν. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα στον κάθε άνθρωπο και στον κάθε συγγενή να παλεύει για τη ζωή του δικού του ανθρώπου και ο ίδιος για τη δική του. Αυτό δεν το συζητάμε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ. Ξέρετε τι είπε? Πείτε μου. Ότι εγώ τις έδινα άδειες πλαστές, μου ζητούσε να παίρνει άδειες πλαστές για να μην δουλεύουμε στο κομμωτήριο στα χημικά. Αυτή ήταν η απάντησή της. Ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε στην Αθήνα, κύριε Αξαρλή. Να είστε καλά, κύριε Σινάνη. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Παιδικό παραμύθι ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν η Άννα Βερούλη και ο Νίκος Μιχαλόπουλος να γράφουν βιβλία. Και νομίζω ότι τώρα, εν ώψη των Χριστουγέννων, είναι γενικά μια ωραία περίοδος για παραμύθια. Αλλά βέβαια θα έπρεπε και όλο το χρόνο, γιατί θα μας πείτε κιόλας γιατί είναι τόσο σημαντικά τα παραμύθια για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Όπως λέει ο Νίκος, που παίρνει μια ρίση του Hans Christian Andersen, τα παραμύθια είναι για να κοιμούνται τα μικρά, τα παιδιά, και να ξυπνάνε οι μεγάλοι. Ναι. Ναι, γιατί μέσα σε πολύ λίγες λέξεις, σε πολύ μικρά... Είναι ένα λογοτεχνικότητα στο παραμύθι που μιλάει απευθείας στην καρδιά. Και αυτό, και όταν κάτι σου μιλάει στην καρδιά, σου λέει τα πιο μεγάλα πράγματα του κόσμου με πάρα πολύ απλό τρόπο. Γι' αυτό και όταν. Γίνονται σοφά. Έτσι. Και νομίζω ότι γίνονται και μεγάλοι καλύτεροι. Πολλά. Η προγιαγιά μου. Και πώς έχει μείνει. Δεν το ξεχνάς ποτέ. Αυτή την ιστορία δεν την ξεχνάς ποτέ. Εγώ σε παρουσιάσεις που βλέπω και σε μεγάλους και σε μικρούς, δηλαδή γονείς που συνοδεύουν τα παιδιά, και πάντα μιλάω με αλληγορίες και με παραμύθια, ό,τι έχω να πω. Αγγίζει πάρα πολύ τους μεγάλους. Και όταν μου λένε, γιατί λέγατε ότι ήταν παιδική εκδήλωση αυτή? Αυτή ήταν εκδήλωση ψυχανάλυσης. Γιατί όντως το παραμύθι κάνει αυτό το καταπληκτικό πράγμα που είπε ο Hans Christian Andersen. Πάντως, να σας πω εγώ τώρα ότι εντάξει, όταν είμαστε παιδιά, απορροφάμε τα παραμύθια έτσι πως τα παίρνουμε και κρατάμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι η ωραία κοιμωμένη είχε ωραίο ροζ φόρεμα. Λέω τώρα. Κρατάμε αυτά που κρατάμε ως παιδιά. Ως παιδιά, ναι. Συν κάποιο μήνυμα το οποίο μας περνάει υποσυνείδητα όμως. Όχι συνειδητά, υποσυνείδητα. Τώρα όμως εγώ που διαβάζω και λέω παραμύθια στις δικές μου τις κόρες, διαβάζοντας τα ξανά λοιπόν μετά από αρκετά χρόνια, ανακαλύπτω άλλα μηνύματα μέσα. Οπότε όντως αυτό ισχύει, ότι τα παραμύθια είναι για μικρούς και για μεγάλους. Και αυτό το ροζ φόρεμα μπορεί τελικά να μην είναι απλά ένα ροζ φόρεμα. Τώρα φαίνεται σαν ροζ φόρεμα. Όταν οριμάσεις θα καταλάβεις ότι πίσω από αυτό κάτι κρυβόταν. Υπάρχει ένας συμβολισμός. Δεν είναι η ώρα να τον καταλάβεις, ούτε πρέπει να βιάσει ένα παιδί να το καταλάβει. Θα έρθει η ώρα που θα καταλάβει όμως τι συμβολίζει το ροζ φόρεμα, ο κακός ο λύκος, η γιαγιά, ο παππούς, ο Βασίλης, όλα αυτά τα πράγματα. Και όταν όλα αυτά κουμπώσουν και με την εμπειρία της ζωής, θα καταλάβεις τη γλύκα σε ένα άλλο επίπεδο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Οπότε για εσάς ο ποιο είναι... Ο δάσκαλος είναι επαφή με τα παιδιά. Βέβαια. Τι είναι λοιπόν το ζητούμενο, ας πούμε, στα παραμύθια που φτιάχνετε, που γράφετε εσείς οι δύο μαζί. Τι είναι αυτό που θέλετε να έχει ως αποτέλεσμα ή τι μήνυμα θέλετε να περνάει. Εμείς έχουμε ένα σύνθημα με την Άννα. Η πρώτη σειρά βιβλίου μας ξεκίνησε με ένα σύνθημα, το οποίο δεν πιστεύω ότι θα μείνει τόσο δυνατό μέχρι και σήμερα. Ήταν το ονειρεύομαι, θέλω, μπορώ. Επειδή έτσι το ζήσαμε και στη ζωή μας και ως αθλητές. Τα πάντα ξεκινάνε στη ζωή από ένα όνειρο. Mm-hmm. Όταν είσαι μικρός, αυτό το όνειρο έχει πάρα πολλά φανταστικά στοιχεία. Το να θέλω εγώ να είμαι Σούπερμαν, ας πούμε, δεν είναι κακό. Απλά μεγαλώνοντας καταλαβαίνω ότι. Γιατί και αυτό έχει μια υπέρβαση μέσα του. Απλά μεγαλώντας καταλαβαίνω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Πετάω λοιπόν όσο μεγαλώνω και οριμάζω τα πιο φανταστικά στοιχεία από το όνειρό μου και αρχίζω και κρατάω άλλα στοιχεία. Και τότε δεν μου φτάνει η λέξη ονειρεύομαι, αρχίζω και χρησιμοποιώ μια άλλη λέξη που είναι ένα επίπεδο mm-hmm. παραπάνω. Είναι το θέλω. Και το θέλω κρύβει μέσα του και κάτι πιο πραγματικό. Σημαίνει ότι κάτι το έχεις αγγίξει, το έχεις πιάσει, αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι μπορείς και να το καταφέρεις. Και όταν πατήσεις καλά σε αυτό το θέλω, μετά δεν σου φτάνει ούτε αυτό. Και είναι το άλλο επίπεδο. Είναι το μπορώ μετά. Οι ήρωες των παραμυθιών που διαλέγετε είναι κάποιοι ήρωες που ξέρουμε ή είναι κάποιοι δικοί σας? Είναι ήρωες που μπορούμε να φανταστούμε ή μπορεί να είναι ήρωες που μπορούμε να δούμε, μπορεί να είναι ένα ζωάκι, μπορεί να είναι... Είστε κι εσείς. Ένα δρομάκι. Είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς. Γιατί έτσι είχε ξεκινήσει το ονειρεύομαι, θέλω, μπορώ. Mm-hmm. Μέσα από καταρχήν τη δική μου ιστορία και μιλούσε για την αμφισβήτηση που μπορεί να δεχτεί ένα παιδί στα πρώτα του βήματα, θέλοντας να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και πώς μπορεί να ξεπεράσει αυτές τις αμφισβητήσεις. Ήταν στο βιβλίο η μικρή Άννα, ας πούμε. Ναι, το όνειρο της Άννας. Ήταν το όνειρο της Άννας. Ναι. Ή το άλλο, ας πούμε, μιλούσε για τη βία στα γήπεδα. Ασχολούμαστε με θέματα που είναι πραγματικά, mm-hmm. που είναι μέσα από τη ζωή, αλλά εκεί μέσα μπορεί ο ήρωας, όπως είπα προηγουμένως, να είναι ένα παιδάκι, να είμαστε εμείς, να είναι ένα ζωάκι. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο κεντρικός ήρωας, όσο το τι θέλει, το ποιο μήνυμα θέλεις να περάσεις στα παιδιά. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε πάρα πολύ καλά και πολύ καλύτερα στις παρουσιάσεις. Γιατί ένα βιβλίο, ναι. είδες τι είπες προηγουμένως, τώρα βλέπω άλλα πράγματα πίσω από τα βιβλία που διάβαζα μικρή. Τώρα λοιπόν μπορείς να ξαναδιαβάσεις το ίδιο βιβλίο στο παιδί και με ένα βιβλίο μπορεί η μαμά να καθίσει να συζητήσει στρα με το παιδί και να ψάξουν από εκεί μέσα να βρουν την αλήθεια ή την αλήθεια της μαμάς. Να σας πω όμως γιατί τα παραμύθια πάντα είναι λίγο παραμύθια. Μπορεί να κρύβονται πολλές αλήθειες, αλλά σε παραμυθιάζουν και λίγο γιατί στο τέλος πάντα λέει και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Μα γιατί πρέπει το παραμύθι να αφήνει αυτό το παράθυρο ελπίδας πάντα. Πρέπει πάντα το παραμύθι να σε γλυκαίνει με αυτόν τον τρόπο. Όχι, υπάρχουν και παραμύθια. Αλλά είναι και λίγο παραμύθια. Αλλά είναι και λίγο παραμύθια η κατάσταση. Όχι, το κοριτσάκι με τα σπίρτα δεν έχει αίσει ο τέλος. Κλάμα είναι αυτό, κάθε φορά. Εγώ σε αυτό το παραμύθι ακόμα ψάχνω το μήνυμα πάντως. Εγώ δεν το έχω βρει ακόμα σε αυτό το συγκεκριμένο. Παρότι είναι το αγαπημένο μου παραμύθι. Με συγκινεί και εμένα πολύ. Εγώ κλαίω. Δεν το βοήθησε κανείς και έμεινε μόνο του και όλο αυτό. Τελικά όμως τι εξυπηρετούσε. Εγώ δεν το ήθελα το παραμύθι αυτό μικρή. Θέλω να μου το λένε και δεν το ήθελα. Ναι. Γιατί δεν είχε αίσιο ο τέλος. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε και το καινούριο το βιβλίο, ναι. το παιδικό, που είναι οι 5 σωματοφυλακές. Οι 5 σωματοφυλακές κλεισμένοι στο ψυγείο είναι ένα βιβλίο πολύ χαρακτηριστικό για μας. Έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη πορεία. Και είπαμε να το γιορτάσουμε. Είναι ένα βιβλίο που έγινε θεατρική παράσταση, βγήκε σε CD. Mm. Κάναμε περισσότερες από 300 παρουσιάσεις σε όλη την Ελλάδα. Αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο. Και φέτος, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, να βγάλουμε μια special edition αυτού του βιβλίου, ναι. που θα έχουμε δώρο μέσα το CD πια με τα τραγούδια της παράστασης, σε ένα καινούριο κατακόκκινο εξώφυλλο. Και σε ένα μήνα από σήμερα ακολουθεί και ένα δεύτερο βιβλίο βασισμένο σωματοφύλακες, mm-hmm. το οποίο θα είναι οι 5 σωματοφύλακες σε αποστολή, mm-hmm. το κυνήγι θησαυρού της μεσογειακής διατροφής. Και θα είναι ένα βιβλίο γεμάτο δραστηριότητες, φτηνό, για να μπορεί να το αγοράσει οποιοδήποτε. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα είναι πραγματικό εργαλείο στα χέρια και των εκπαιδευτικών και των γονέων, αλλά και των παιδιών, γιατί θα είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Λοιπόν, έχει μόνο παιχνίδια. Εγώ κρατάω όμως τώρα στα χέρια μου και ένα άλλο βιβλίο. Mm. Οι κορυφές μέσα μας και από το ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, πάμε στην πραγματικότητα και πάμε να ψάξουμε, Νίκο Μιχαλόπουλε, τις κορυφές μέσα μας. Τι βιβλίο είναι αυτό? Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο για μένα βιβλίο, γιατί είναι το πρώτο μου ενηλίκων. Mm. Είναι ένα βιβλίο, άνετα μπορούν να το διαβάσουν ούτε και παιδιά, mm-hmm. γυμνασίου ίσως και εντάξει. Mm-hmm. Ένα βιβλίο που εύκολα το καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Βασίζεται πάνω σε μια προσωπική ιστορία υπέρβασης που έζησα πριν 3 χρόνια σε μια προσπάθειά μου να ανέβω με άλλους αθλητές στο Κιλιμάντζαρο για ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό, mm-hmm. να μαζέψουμε χρήματα για τα παιδιά των παραγκουπόλων του Ναϊρόμπι. Δεν θα σταθώ όμως πολύ σε αυτό, ποιος το διαβάσει θα καταλάβει. Αυτό που εγώ έζησα προσπαθώντας να ανέβω στο Κιλιμάντζαρο, που ήταν η πιο δύσκολη εμπειρία που έζησα στη ζωή μου, αλλά και η πιο σημαντική.
ήταν ότι τελικά την κορυφή τη βρήκα μέσα μου πριν ανέβω πάνω στο βουνό. Δηλαδή είναι όλες αυτές οι αξίες και όλο αυτό το ψάξιμο που πρέπει να κάνεις βαθιά μέσα σου και η πίστη σε αυτό που κάνεις και η αισιοδοξία. Και μια και είμαστε σε ένα κλίμα mm-hmm. χριστουγεννιάτικο και γιορτινό, θα μου επιτρέψετε να σας πω μια πολύ μικρή ιστορία. Ναι, που υπάρχει μέσα και μέσα στο βιβλίο. Ιστορίες, θετικές σκέψεις. Μέσα στο βιβλίο γιατί αυτό. Κάθε δυσκολία, mm-hmm. ο φόβος. Ο φόβος μπορεί να ήταν για τον Νίκο το βουνό και η κορυφή. Και άλλος είναι, για μένα, άλλος είναι άλλο βουνό. Ναι, ακριβώς. Άλλο βουνό. Ή βουνό προβλημάτων. Ναι, βέβαια. Και οι δυσκολίες. Μπορεί να είναι υγεία, μπορεί να είναι το επαγγελματικό, έτσι. Το οικονομικό που τώρα ζει ο κόσμος και όλα πραγματικά φαίνονται βουνό. Μα το λέει και η λέξη που χρησιμοποιούμε. Με τη λέξη βουνό θέλουμε να συμβολήσουμε και την πολύ μεγάλη επιτυχία αλλά και την πολύ μεγάλη δυσκολία. Έχει δύο. Και νομίζω ότι όλα τα προβλήματα που έχουμε τώρα όλοι μπροστά μας είναι τουλάχιστον Κιλιμάντζαρο. Βουνό κάνει ο κόσμος. Ή σε κάθε φόβο, ή σε κάθε αμφισβήτηση, mm. ή στο λιγοψύχισμα. Mm-hmm. Εκεί παρεμβάλλεται και μια ιστορία θετικής σκέψης, mm-hmm. γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη πραγματικά από θετική ενέργεια. Και από... μια όθηση, νομίζω. Μια γλυκιά όθηση στην πλάτη. Εδώ. Εκεί δηλαδή, που όσο ψηλά κι αν φτάσει κάποιος, στο τέλος συνειδητοποιεί πως η μεγαλύτερη κορυφή βρίσκεται πάντα μέσα του. Και να πούμε ότι εκδόσεις Άγκυρα και εσείς θα δώσετε 3 βιβλία για τους τηλεθεατές μας, οι κορυφές μέσα μας. Για τους πρώτους 3 που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο, στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211-55-50-550 και επίσης 3 βιβλία από τους 5 σωματοφύλακες στο ψυγείο. Ναι, κλεισμένοι στο ψυγείο. Κλεισμένοι στο ψυγείο. Και είμαι σίγουρη θα βγουν. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλές γιορτές. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Εμείς ευχαριστούμε. Και πάντα έτσι με θετική σκέψη και να μας την μεταδώσετε. Και να θυμόμαστε πάντα κάτι, το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ, mm-hmm. έτσι και μέσα σε αυτό το κλίμα το δύσκολο που ζούμε, και όταν νομίζουμε ότι όλα γύρω μας καταραίουν, να θυμηθούμε ότι τα αεροπλάνα απογειώνονται με τον αέρα κόντρα σε αυτά και όχι ευνοϊκό. Καμιά φορά οι δυσκολίες στη ζωή είναι ένα σημάδι και μια ευκαιρία του να ανακαλύψουμε δυνάμεις που δεν τις ξέρουμε μέσα μας. Τώρα μπορεί να ζούμε μια τέτοια κατάσταση γενικότερα ως χώρα και τώρα οφείλουμε να δείξουμε και εμείς ως πρότυπα στα παιδιά μας, στους μαθητές μας, στα δικά μας τα παιδιά, ότι οι δυσκολίες είναι για να τις ξεπερνάμε, δεν είναι για να μας καταπίνουν. Έτσι, βέβαια, για να προσγειωθεί το αεροπλάνο ενάντια του αέρα, πρέπει να βγουν και λίγο οι ρόδες να μας γιώσουν. Οι ρόδες θα είμαστε εμείς για τα παιδιά μας. Θα κάνουμε αυτή την προσγείωση λίγο πιο ομαλή. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Και επειδή ακριβώς είπαμε καλές γιορτές, πάμε τώρα να φτιάξουμε μέλο μακάρονα με τον κύριο Στάθη Καλόγερο από την Ζαχαροπλαστεία Δέσποινα. Χρόνια πολλά, καλώς ήρθατε. Τι γίνεστε. Μυρωδιές. Λοιπόν, επειδή ακριβώς έχουμε αγαπήσει τα γλυκά από τα Ζαχαροπλαστεία σας, τώρα θέλουμε πάρα πολύ να μάθουμε τα μυστικά για να φτιάξουμε μελομακάρονα σαν στο ζαχαροπλαστείο. Πολύ ευχαρίστω. Πώς θα τα φτιάξουμε. Δεν υπάρχουν. Όλο και κάποιο μυστικό. Εκτός αν δεν μας τα πείτε, θα μας τα πείτε σήμερα. Δεν υπάρχει κανένα μυστικό. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε για το μελομακάρονο, θα πρέπει να έχουμε πάντοτε κρύο σιρόπι. Η διαδικασία είναι, θα βάλουμε 1 κιλό νερό, έχω ήδη βάλει εγώ μέσα, 1 κιλό ζάχαρη. Βάζουμε γλυκόζη, η οποία βρίσκεται, μπορούμε να τη βρούμε άνετα τώρα στα σούπερ μάρκετ. Τι είναι αυτό? Γλυκόζη είναι για να μην κρυσταλώνει. Μέσα, 250 γραμμάρια. Ναι. Και αυτό το βάζουμε να βράσει. Mm-hmm. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό να βράσει. Ωραία. Πόση είναι ώρα περίπου? Μέχρι να φτάσει στο σημείο βρασμού. Mm-hmm. Μετά το κλείνουμε το μάτι μας. Το ανακατεύουμε, μπορεί να κολλήσει τίποτα όχι, ή μόνο λίγο, του. Λίγο στην αρχή θέλει λίγο ανακάτεμα. Το αφήνουμε μετά να κρυώσει. Είναι απαραίτητο στο μελομακάρονο να έχουμε κρύο σιρόπι. Πρέπει να είναι κρύο όμως, κρύο, έτσι το τονίζουμε αυτό. Και στους 60 βαθμούς, όταν θα φτάσει στο μελομακάρονο, στο κρύωμα, θα βάλουμε μέσα μέλι. Το μέλι δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε πάνω από τους 60 βαθμούς, γιατί χάνει όλα τα συστατικά που έχει. Οπότε αφήνουμε αυτό να βράσει όπως είναι και μετά προσθέτουμε το μέλι. Μετά το μέλι. Ωραία. Κρυώνει και προσθέτουμε το μέλι. Αυτό το αφήνουμε λίγο εδώ για αργότερα. Λοιπόν, τώρα στο μελομακάρονο. Πρώτο βάζουμε το ηλιέλαιο. Ωραία. Δεν βάζουμε το ελαιόλαδο, γιατί είναι βαρύ σαν είναι άρωμα. Βαρύ. Ναι, ναι. Ηλιέλαιο. Ηλιέλαιο λοιπόν. Εντάξει, είναι και πιο οικονομικό έτσι. Οπότε μας συμφέρει. Κρυσταλλική ζάχαρη. Αρέσει, ωραία. Το ανακατεύουμε. Το ηλιέλαιο είναι 550 γραμμάρια. Η κρυσταλλική ζάχαρη είναι 150 γραμμάρια. Το πορτοκάλι μας, φρέσκος χυμός πορτοκαλιού, είναι από 2 πορτοκάλια. Ναι. Χυμός περίπου. Τον έχουμε σουρώσει όμως, δεν έχει τα κομματάκια. Στα 200 γραμμάρια.
και ξύσμα από τα δύο πορτοκάλια. Ωραία. Αχ, τι ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του πορτοκαλιού. Λοιπόν, ανακατεύουμε συνέχεια. Μυστικά δεν υπάρχουν. Πάντοτε βάζουμε... Εγώ προσέχω πάντως κάθε κίνηση τώρα. Και λίγο νερό. Ναι. Για να μην έχει το πορτοκάλι, μην έχει τόσα όξινα, να του κόψει λίγο από τα πόσο όξινα. Πόσο νερό περίπου. Είναι 100 γραμμάρια 100 το νεράκι. Γραμμάρια. Λοιπόν, ωραία. Εμείς συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Τι να σας δώσω, πείτε μου. Τα μπαχαρικά ωραία. Που έχουμε. Λοιπόν, τα οποία είναι. Κανέλα, δύο κουταλιές της σούπας κοφτές. Ναι. Πάντοτε με τα μπαχαρικά εξαρτάται πώς θέλει ο άλλος, ας πούμε, να είναι το μελομακαρνό του, να έχει τα αρώματά του. Μην όμως. Καλύπτουν πολύ το ένα άρωμα, μην καλύπτει το άλλο. Το άλλο. Να, οπότε να η δοσολογία είναι σημαντική. Ισομετρία, ναι. Μία κουταλιά του γλυκού κοφτό γαρίφαλο. Γαρίφαλο, ναι. Και μοσχοκάριδο, πάλι δύο κουταλιάκια τη σούπα. Ναι, ναι, όλα. Μελομακάρονα κάνουμε... δεν έχω φτιάξει ποτέ, πρέπει να σας πω. Και... μόνο κουραμπιέδες. Είναι πολύ εύκολα. Τα βλέπετε τη διαδικασία. Και στο τέλος ρίχνουμε λίγο κονιακάκι που είναι σχεδόν μισό σφινάκι. Χάνεται αυτό στην ποσότητα. Ναι, ναι. Πόσο μελομακάρονα βγαίνουν περίπου από αυτή τη δοσολογία? Εξαρτάται το μέγεθος που θέλουμε. Εμείς που τα κάνουμε μικρά, αυτό ας πούμε μπουκίτσες. Περίπου, ναι, μπουκίτσες, αυτά περίπου είναι γύρω στα 130 κομμάτια. Αυτή η δόση? Ναι, 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 ναι. Α, πάρα αλλά σας πολλά. Μιλάω ότι είναι περίπου στα 15 γραμμάρια. Λοιπόν, ανακατεύουμε αυτό, τώρα είναι ωραία, έτοιμο. Τι πάμε θέλετε στο άλλο στάδιο. Αυτό είναι το μπέικιν, το σιμιγδάλι, ωραία, το καρύδι που θα ρίξουμε μέσα, ευχαριστώ πολύ, και το αλεύρι. Ωραία. Θα σας βοηθήσω. Ωραία. Λοιπόν, το άλλο στάδιο. Εδώ μέσα στο αλεύρι. Δύο κουταλιές της σούπας γεμάτες σιμιγδάλι. Το βάζουμε μέσα στο αλεύρι. Μέσα στο αλεύρι. Να, αυτά είναι τα κόλπα τώρα, αυτά μαθαίνουμε. Λοιπόν, μπέικιν, πάλι δύο κουταλιές της σούπας κοφτές. Ωραία. Να το ανακατέψουμε αυτό, να φέρω ένα κουταλί, θέλει ανακάτεμα. Ναι, ένα κουταλάκι. Το αλεύρι το έχω κοσκινήσει. Απαραίτητα να τα έχουμε κοσκινισμένα. Ωραία, το ανακατεύουμε. Ωραία. Να φορέσω εγώ γάντια. Το αφράτο το κοσκινίζουμε για να μην έχει τα αγρομπολάκια αυτά. Για να γίνει αφράτο και να μην έχει αυτά που λέτε τα αγρομπολάκια. Να πάρει αέρα το αλεύρι μας. Λοιπόν. Με την κουζίνα βλέπεις την κορμία έχω χτίσει. Με εκπλήσεις τάφης. Θα φορέσουμε τα γάντια. Απαραίτητα. Απαραίτητα. Και ρίχνουμε το μείγμα μας μέσα στο... σε όλα τα υγρά που έχουμε. Ωραία. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Ορίστε. Ποια είναι τα λάθη που μπορεί να κάνει κανείς για να μην λοιπόν, του πετύχει η ζύμη. Να πάμε ανάποδα. Εδώ τώρα. Εδώ. Το ζυμώνουμε πάντοτε σταυρό. Α, γιατί? Γιατί δεν θέλει πάρα πολύ ζύμωμα. Αν το ζυμώσουμε πάρα πολύ, θα οπότε μας γίνει... με το χέρι, όχι με το μίξερ. Όχι με το μίξερ. Α, να. Λέγανε. Ναι, θα μας γίνει ένα... Τι θα γίνει σφιχτό όταν θα το γίνει πάρα το... πολύ σφιχτό. Ωραία, οπότε σταυρώνουμε τη το ζύμη, το μείγμα, από έξω, ναι, από έξω προς τα μέσα. Λίγο να πάρει όλο το αλεύρι μου. Και μια χαρά βλέπετε. Δεν είναι τα υλικά, ναι. Δεν χρειάζεται όντως το μίξερ. Ναι. Δεν χρειάζεται μίξερ, το βλέπετε είναι. Τώρα αυτό, αν το ζυμώσουμε πάρα πολύ, το ζυμάρι δεν θα μπορούμε να το πλάσουμε και όταν μετά στο τέλος το ρίξουμε το σιρόπι, δεν θα τραβήξει σιρόπι για να είναι σιροπιασμένο. Γιατί θα είναι σφιχτό, δεν θα ακριβώς δεχτεί το σιρόπι. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε εντάξει. Οπότε αμέσως έσφιξε. Δηλαδή. Ναι, γίνεται αμέσως. Ναι. Και το καρυδάκι. Μπορούμε να βάλουμε και άλλο ξηρόκαρπο, έτσι δεν είναι? Ορίστε. Έχουμε δει και τα καινούργια με τα φιστίκια γίνεις τώρα, τα μελομακάρονα που έχουν γίνει μόνο. Εντάξει, κλασική εντάξει, όμως η ταινία αυτή. Ξέρετε τι, γίνονται πολλά. Τα κάνουν και με σοκολάτα, φιστίκια γίνεις, ό,τι θες. Εμείς τώρα κάνουμε το κλασικό. Το λοιπόν, κλασικό είναι και αυτό που θέλει ο κόσμος περισσότερο. Είναι το κλασικό είναι το παραδοσιακό. Λοιπόν, είναι έτοιμο το ζυμάρι μας. Να φορέσω λίγο τα άλλα τα γατάκια, να πάρω ωραία και το ταψάκι. Ναι, βεβαίως. Και να αρχίσουμε να πλάθουμε τα μελομακάρονά μας. Έχω και εγώ τα γατάκια μου, να σας έχω και εδώ δίπλα. Να, έχω και εγώ εδώ. Ωραία. Θα πλάσουμε μερικά για να δούμε το μέγεθος.
Φυσικά για τον τηλεοπτικό σας χρόνο εγώ έχω ήδη ετοιμάσει και άλλα τα έχω στο φούρνο και ψήνονται. Κοίτα να δείτε που δεν θέλει το γάντι. Σας έχω και άλλα δικά μου εκεί, αγαπητέ. Πολύ ωραία. Όχι, λοιπόν, πέτυχε. Το βλέπετε το ζυμάρι, πλάθεται. Πάρα πολύ ωραία. Ούτε τα γάντια δεν θέλουν να φτιάξω μελομακάρονα. Ωραία. Παίρνουμε λίγη ποσότητα. Δεν κάνουμε, κάνουμε το σφυριγματάκι αυτό. Όχι, στον κουραμπιέ, όχι. Αυτό το κάνουμε στον κουραμπιέ. Στον κουραμπιέ. Για το ώστε να σκάει ομοιόμορφα και να μην μας σκάει ανομοιόμορφα. Και για να κάθεται και η ζάχαρη άχνη. Ναι. Εδώ τώρα δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Ένας... Κάθεται έτσι κι αλλιώς άμα τον... Κάτι μαθαίνω εγώ εδώ σε κουβές. Ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν, οπότε, όντως, φαίνεται ότι βγαίνει μεγάλη ποσότητα. Ναι, ναι, βγαίνει πολύ μεγάλη ποσότητα. Εξαρτάται, άμα τώρα κάνουμε... Το τεράστιο. Δύο, εντάξει, η ποσότητα. Εγώ βέβαια λέω ότι προτιμώ το μεγάλο, γιατί λες έχω φάει ένα και είναι η ποσότητα των τριών. Παιδιά, ναι, το μεγάλο γιατί το λοιπόν, μικρό είναι εδώ τώρα να δούμε, αυτά μπαίνουν μετά στο τώρα φούρνο. Πάμε, τα βάζω εγώ στο φούρνο. Ναι, στους πόσους βαθμούς. Στους 180 βαθμούς, 20 με 25 λεπτά. Πάντοτε εξαρτάται. Ναι, πάνω κάτω. Ή αέρα. Πάνω κάτω, ναι. Πάνω κάτω. Άμα καλό είναι και αέρα. Αλλά εξαρτάται και κάθε φούρνος που έχει νοικοκυρά στο σπίτι. Εντάξει, τους ξέρουμε λίγο τους φούρνους μας. Λοιπόν, πώς ψήνουν και πόσο γρήγορο, οπότε μπορούμε να ρυθμίσουμε την ένταση. Πάρω τα γάντια και να βγάλω εγώ το σιρόπι μας. Ήδη το κρύο σιρόπι που το έχω ετοιμάσει από πριν. Ναι. Που είπαμε, έχω ρίξει και το μέλι μέσα. Και έχει βράσει, αυτό έχει κρυώσει αυτό όμως έχει κρυώσει, και έχει γίνει ναι. έτσι. Και πάντα. Θα φέρω και τη δείχνω τώρα λίγο εδώ για να βλέπουν και οι τηλεθεατές μας ότι είναι νερούλο το σιρόπι, δεν είναι δηλαδή ναι, ναι, πολύ... δεν είναι σφιχτό. Δεν είναι σφιχτό. Όχι, όχι, το σιρόπι μας δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ σφιχτό, γιατί δεν θα μπορέσει να τραβήξει μέσα τα μελομακάρονα. Λοιπόν, έχουν βγει τώρα τα μελομακάρονα ναι, έχουν ψηθεί, τα έχω εγώ εδώ. Α, ωραία. Και τα ρίχνουμε μέσα. Ξέρετε, εμείς στη δουλειά, τώρα θα το κάνω επαγγελματικά, δεν τα παίρνουμε ένα-ένα να το ρίξουμε. Ναι. Με το χαρτί, έτσι όπως είναι. Βλέπετε που αρχίζουν και φουσκώνουν έτσι, βγάζουν φουσκάλες. Ναι, ναι, αρχίζουν. Οπότε δεν χρειάζεται να τα βάλουμε στο ταψί και με την κουτάλα να ρίχνουμε από πάνω όχι, που γίνεται όχι, χάλια όχι, όλη η κουζίνα. Τα ρίχνουμε. Γύρω στα 25 λεπτά. Α, εδώ, ναι. Εδώ, λοιπόν. Γιατί λέγανε παλιά να μην εδώ, το 20. Μόλις μαλακώσει, μαλακώσει εδώ κάτω. Μόλις μαλακώσει εδώ κάτω είναι έτοιμο. Ο όλα τα παλιά έτοιμα. Ξέρει. Γιατί είμαι παλιά άνθρωπο. Πολύ ωραίο κόλπο αυτό. Λοιπόν, πολύ μ' αρέσει, θα το μεταφέρουμε. Αυτό, εδώ, τα σβάζουμε εδώ για να τα σουρώσουμε. Όλα με τη σειρά. Κόλαση. Να τα γυρίσω εγώ ναι, λίγο ναι, έτσι, ναι, ναι, ωραία. Ναι, 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 βάλτε τα με τη σειρά για να φτάσουμε σχεδόν κρύο και στο τελικό. Κρύο σιρόπι σε καυτό μελομακάρονο. Καυτό μελομακάρονο, ναι. Α, αν μπράβο, κάνουμε Βίκη, το ανάποδο, ναι. κατά λάθος. τι δεν το έχω κάνει ποτέ. Άστο και ένα παιδί μας. Αλλά νομίζω ότι θα διαλυθεί. Θα διαλυθεί τελείως. Θα διαλυθεί. Ποτέ δεν θα φτιάξω. Μα το κρύο μελομακάρονο δεν θα μπορεί να απορροφήσει και το σιρόπι έτσι κι αλλιώς. Γιατί θα... Η λογική μας το λέει αυτό. Τα έχουμε σιροπιάσει, είναι έτοιμα, τα βάζουμε απαραίτητα σε σχάρα. Ναι. Ένα άλλο που, ας πούμε, στο σπίτι που γίνεται, δεν γίνεται, ας πούμε, να έχουμε ένα κιλό ζυμάρι, δηλαδή το μείγμα μας να είναι περίπου 1,5 κιλό και εμείς να κάνουμε ένα ζυμάρι, το οποίο, ένα σιρόπι, συγγνώμη, ωραία. Το οποίο να είναι μισό κιλό. Τώρα. Το φαντάζεστε, δεν το φτάνει. Αυτό μετά. Α, λοιπόν, μετά. Τώρα θα ρίξετε μέλι. Εμείς... Σκέτο μέλι. Ναι, ναι, σκέτο μέλι. Oh. Εδώ επάνω, έτσι. Oh, έτσι γίνεται. Θέλετε να κάνετε τα υπόλοιπα. Ναι, να κάνουμε τα υπόλοιπα. Ωραία. Και μένει όλο το μέλι πάνω. Και, το μέλι πάνω. Και μετά. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία. Όσο περισσότερο μέλι, τόσο καλύτερο. Καλύτερα είναι. Ναι, εντάξει, εγώ το τσιγκουνεύουμε τώρα εδώ λίγο μας. Πάλε, πάλε εκεί. Εμείς να φανταστείτε στη δουλειά, έτσι όπως το βλέπετε το μέλι, με κουτάλες όλο το λούζουμε.
το λούζετε. Και τι πάει, ώρα ξεκινάει η δουλειά σας, δορθούμε. Όχι, εντάξει, από κάτω το μαζεύουμε και το ξαναχρησιμοποιούμε, όχι. Εννοείται, γιατί είναι αμαρτία. Γι' αυτό το τσιγκουνεύομαι και εγώ τώρα εδώ. Λοιπόν, έχω βάλει, το τσιγκουνευτεί λίγο, αλλά νομίζω ότι εντάξει. Τώρα θα στρώσουμε λίγο στην πιατέλα μας. Να βάλουμε μελομακάρονα στην. Λίγο καρυδάκι κάτω πρώτα. Θα βάλουμε λίγο στην πιατέλα. Θα δεις τώρα που. Θέλει λίγο ακόμα γιατί μετά δεν θα. Να βλέπετε τι ωραία που είναι. Ναι, γιατί τώρα σκέφτηκα ότι δεν θα κολλήσουν τα καρύδια πάνω με το μέλι που θα βάλω εγώ. Θα κολλήσουν. Ωραία. Και τώρα τα στρώνουμε. Έτσι γύρω-γύρω. Στην πιατέλα μας, για να είναι εμφανίσιμα. Γρήγορα είναι, τα κάνουμε. Ναι, όντως. Πολύ ωραία. Θα στρώνουμε το επιθυμητό μας, όπως θέλω, σε οποιαδήποτε πιατέλα. Καλό θα είναι όταν είναι ακόμα ζεστά, να μην τα σκεπάσουμε με μεμβράνη ή οτιδήποτε άλλο, γιατί θα λασπώσουν μέσα. Να τα αφήσουμε να κρυώσουν έτσι όπως είναι. Ωραία. Μόνο σε φυσικό περιβάλλον. Και τώρα ρίξτε και το καρυδάκι επάνω. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, έτσι. Ναι, να πάει παντού. Αυτό γίνεται, ούτε ο καθησής, συνέχεια προς τα πάνω. Μου λένε από το ακουστικό ότι τσιγκουνεύουμε και το καρύδι. Όχι, εντάξει. Όχι, καλό είναι να σου με το καρύδι. Μα το θέμα είναι να μην μείνει στην πιατέλα, γιατί από την πιατέλα ποιος το φάει. Το θέμα είναι να μείνει πάνω στο μελομακάρονο. Μια άλλη λύση είναι έτσι όπως είναι εδώ. Δηλαδή για να πιάσει, ας πούμε, καρύδι. Α, και να το βουτήξει μέσα. Και να το μπράβο, για να μην χάνει υλικά. Εδώ. Αμαρτία είναι. Εδώ. Ωραία, τέλεια. Και έχουμε και μία πιατέλα εκεί να δείξουμε από αυτά τα ωραία που τα έχετε κάνει πιο ωραία από μένα. Όχι. Που είναι εκεί στο τραπέζι μας, από έτοιμο μελομακάρονο. Μπορούμε να το δούμε και αυτό. Καλά Χριστούγεννα να έχετε. Καλές γιορτές. Να σας είπαμε όλα τα μυστικά, δεν κρύψαμε κανένα μυστικό. Προσέξαμε και νομίζω ότι αυτό που ήταν με το μυστικό, με το μίξερ και αυτά, ήταν πολύ χρήσιμα. Πάρε ένα και του χρόνου. Ας το κάτω. Λοιπόν, αυτά είναι τα έτοιμα. Ευχαριστούμε πολύ εσάς και τα Ζαχαροπλαστεία Δέσποινα που μας δώσατε σήμερα τα μυστικά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, το 211-55-55-50, για το μουσικό quiz, αλλά και για τη συμμετοχή σας για το μεγάλο μας δώρο, την εντυχισμένη κουζίνα από την εταιρεία Γκρούπο Κουτσίνε, αξίας 2.000 ευρώ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο Μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211-55-50-540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Επιστρέψαμε. Θυμάστε την πρώτη ιστορία που σας είχαμε παρουσιάσει από τον κύριο Βασίλη, ο οποίος μετά από μία ταλαιπωρία βρέθηκε άστεγος στον ξενών αστέγων. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε μία ακόμα συγκλονιστική ιστορία. Είναι αυτή η γυναίκα, η οποία, όπως σας είχα πει, αν θυμάστε, ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν μέσα στο επίκεντρο του lifestyle, ζούσε τη λάμψη, τη δόξα, την επιτυχία, με πολλούς γνωστούς επώνυμους πελάτες στο μαγαζί της, με ταξίδια στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στο Παρίσι. Εν πάση περιπτώσει, μια γυναίκα η οποία είχε χαράξει μια πολύ ανωδική πορεία στο χώρο της δουλειάς της. Της έτυχαν πολλά και το αποτέλεσμα είναι ότι τη βρήκαμε σήμερα στον ξενώνα αστέγων. Η κυρία Ελισάβετ αποφάσισε να μας μιλήσει και να μας πει πως μια γυναίκα από όλα αυτά που είχε
βρέθηκε με το τίποτα. Σήμερα θα είναι το θέμα μας πώς μια γυναίκα μπορεί μέσα από έναν έρωτα, μια αγάπη, ένα γάμο, ξαφνικά να τα χάσει όλα. Θέλω να καλωσορίσω δίπλα μου στο στούντιό μας την κυρία Χρυσούλα Μαυράκη, ψυχολόγο. Καλησπέρα. Η οποία ασχολείται με τα θέματα αυτά. Θα ήθελα να πάμε να δούμε μαζί αυτή την ιστορία της κυρίας Ελισάβετ. Πολύ ανθρώπινη, πολύ συγκινητική και δυστυχώς έχει αρχίσει να γίνεται και συχνή. Και θα την έχουμε και κοντά μας να μιλήσουμε μαζί της και ίσως να μπορείτε κι εσείς να της δώσετε κάποιες συμβουλές εδώ ζωντανά. Πάμε να δούμε όμως αυτή τη συνέντευξη που μου παραχώρησε η κυρία Ελισάβετ. Κάτι στον έρωτα μένει κρυφό. Κυρία Ελισάβετ, θέλω να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με κάτι που μου είπατε προηγουμένως. Τα είχα όλα και τα χάσα όλα. Ακριβώς. Τα είχα όλα και τα χάσα όλα. Το μόνο που μου έχει μείνει είναι το παιδί. Ζωή μου ποιος ράχει το φταίξιμο αυτό. Μία ζωή μέσα στο lifestyle, αν θέλετε, μέσα στη μόδα, μέσα στην αυτή που λέμε η ψηλή κοινωνία. Ακριβώς, από 19 χρονών αγωνίστηκα για να εξασφαλίσω τη ζωή μου και το παιδί μου. Ταξίδια στο εξωτερικό, τα πάντα, τα στην πάντα. Γαλλία. Μέχρι Αλάσκα. Τι έγινε. Επένδυσα πολλά λεφτά στη δουλειά μου. Ό,τι δουλεύα τα επένδυσα στη δουλειά μου για να, να εξασφαλίσω την οικογένειά μου. Και πόνο δεν νιώθω να ξέρω πως ζω. Τι έγινε ξαφνικά. Ξαφνικά από έναν άνθρωπο που παντρεύτηκα, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, για να φτιάξω τη ζωή μου. Φτιάχνω ένα κομμωτήριο μεγάλο στην Αθήνα, στη Νέα Σμύρνη. Και από εκεί και πέρα ήρθε η καταστροφή μου. Τα πήρε όλα. Μία τριαξονική νταλίκα μέσα. Διπλώματα, βιβλιάρια, άδειες. Κοσμήματα, αμύθι της αξίας. Πράγματα τα οποία τα είχατε δουλέψει εσείς. Από 19 χρονών. Τι σας έμεινε εσάς. Τίποτα. Έμεινα επί ξύλου κρεμάμενη. Φοβάμαι, φοβάμαι. Πήγα στη μητέρα μου, η οποία ήταν σε πολύ μεγάλη ηλικία. Τον μπαμπά μου τον έχω χάσει. Η μόνη που μπόρεσε να με βοηθήσει ήταν να μου πεις θα σταθείς στα πόδια σου και θα μπορέσουμε μόνο μην ανακατέψεις τα δικά μας άτομα γιατί θα έχουμε άσχημα προβλήματα. Το αποτέλεσμα ήταν έφτασα 45 κιλά, δυνάτησα τη στεναχώρια, κλείστηκα στον εαυτό μου γιατί έχασα συγχρόνως και τη μαμά μου. Την κοίταξε. Και μετά από όλα αυτά έτρεξα. Όσο είχα κάποια χρήματα από τη μητέρα μου. Από τη σύνταξη. Ναι. Να προλάβω, μου είχε αφήσει και ένα μικρό ποσό, 4.000 ευρώ, να τρέξω να προλάβω, πήγα εισαγγελής. Να βρείτε το δίκαιο σας. Ναι, γιατί με ξέρανε, είναι ο Μάρκες, δηλαδή ήμουν επώνυμη, δεν ήμουν άγνωστη. Είχε περάσει ο κόσμος από εκεί που ήταν ο σύζυγός μου. Τι έγινε με όλους αυτούς που... Να τον αναφέρω. Γιατί ακόμα τον ψάχνουμε. Σβήνω το όνομά σου και σβήνω την ψυχή μου αφήνω. Το αποτέλεσμα είναι με απειλήσανε, κινδύνεψε η ζωή μου, με χτυπήσανε. Να εξαφανιστώ και να μην. Πήγα στην αστυνομία και στην ασφάλεια και στη εισαγγελέα που με γνωρίζανε ποια είμαι. Και λέει γιατί της δίνετε τα πράγματά της, εφόσον να τελειώσετε και να φύγει.
θα τις τα δώσουμε, λέει, όταν τελειώσουμε τα πορτοκάλια. Τι ήταν αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Βρήκε στο δρόμο, την ώρα που πήγα και είπα, θέλω τα πράγματά μου. Καλέστε τον να έρθει εδώ ο σύζυγός μου να τα πάρω. Και μ' άρπαξε από τα μαλλιά και με χτύπαγε στον δρόμο κάτι. Ότι αν θα ξαναέρθει σε αυτό το σημείο και ζητήσεις τίποτα ή πας σε ασφάλεια, δεν θα βρεθείς ζωντανή. Θα σε περάσουμε από το φορτηγό και τότε δεν ξαναπήγα. Κυριακή ο χρόνος. Σκεφτήκατε να ξαναξεκινήσετε τη ζωή σας από την αρχή, να πάτε να δουλέψετε κάπου, να ξανακάνετε πρώτα βήματα. Ζήτησα στον Πειραιά σε ένα κατάστημα, γιατί δεν μπορούσα να πάω στους πολύ δικούς μου συναδέλφους, γιατί ήταν δύσκολο για να με πάρουν τώρα. Τους φέρνατε σε δύσκολη θέση, δηλαδή. Ναι. Εν τω μεταξύ πήγα σε ένα στον Πειραιά. Στο μήνα επάνω μου δώσαν ένα φάκελο με τα χρήματα. Μου είπαν, σας ευχαριστούμε πολύ και όταν θα φτιάξουμε αλυσίδα κάτι δεύτερο, θα σας πάρουμε για να συνεργαστούμε. Τους ευχαρίστησα και έφυγα. Τι σκέφτεστε να κάνετε? Πάνω που ήμουν έτοιμη να τακτοποιήσω κάποια πράγματα, πήγα να φιλήσω την κόρη μου, στραβοπάτησα και έσπασα το ισχύο και το χέρι και χειρουργήθηκα και τώρα είμαι σε ανάρρωση. Σε κάθε σχέση ψάχνω επαφή, βαθιά πέρα για πέρα αληθινή. Μα κάθε απόπειρα βαφότανε με ψέμα. Θέλετε να μου περιγράψετε πώς ήταν η ζωή σας, μία μέρα τη ζωή σας πριν συμβούν όλα αυτά? Ήμουν πάντα περιποιημένη, κοκέτα και πήγαινα στη δουλειά μου. Όπου ήταν η δική σας επιχείρηση. Μαζί με τον σύζυγο, γιατί ήτανε, με ακολουθούσε μαζί, ήταν μέσα στο μαγαζί. Τον είχα πάρει για να κάνει διοίκηση κομμωτηρίου και έκανε σεμινάρια μόνο και μόνο για να κοιτάω εγώ τα καλλιτεχνικά, το σπίτι, την οικογένεια και εκείνος. Τι είναι αυτό που σας δίνει περισσότερο από τη ζωή σας, γιατί τη ζωή σας πήρανε? Ζούσα πάρα πολύ όμορφα πριν κάνω αυτό το γάμο και μετά μου ήρθαν όλα ανάποδα. Ήταν καλύτερα να είχα μείνει μόνη μου με το παιδί μου. Σώμα θέλω και φιλιά, θέλω στα δύνατα να μη με καταλείπεις. Πού να σε βρω? Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και σας βλέπουν εδώ? Δυστυχώς, εκτός από το παιδί μου, κανένας. Ξέρουν ότι είστε εδώ? Ορισμένοι, ναι. Και δεν έχει έρθει κανείς? Οι μόνοι που με παίρνουν τηλέφωνο είναι τα άτομα που με γνωρίσανε στο νοσοκομείο. Αν σας ευτυχώς όμως έχω ένα πολύ καλό χαρακτήρα, ένα πολύ καλό κορίτσι, παιδί που μου δίνει δύναμη. Ως γυναίκα πώς θα θέλατε να ξαναδείτε τον εαυτό σας? Κοντά αφοσιωμένη στο παιδί μου, να χαίρομαι τις χαρές του παιδιού. Δεν θέλω τίποτα άλλο, τη δουλειά μου, αν μπορούσα να τη συνεχίσω. Και να βλέπω την ευτυχία και την υγεία του παιδιού μου από εδώ και πέρα. Τι θα θέλατε να δώσετε σαν μήνυμα μέσα από τη δική σας εμπειρία? Να μην δίνουν τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη. Ο κόσμος έχει αλλάξει πολύ. Χάσαμε την εμπιστοσύνη, χάσαμε την οικογένεια. Χάσαμε τους συγγενείς και τους φίλους. Αν μπορέσουμε να το πλησιάσουμε αυτό, θα είναι πολύ όμορφο η ζωή μας. Δεν φτάνει μόνο η καρδιά και σώμα θέλω και φιλιά. Θέλω στα δύνατα να μην με καταλύπεις. Αυτή είναι η ιστορία της κυρίας Ελισάβετ, κυρία Μαυράκη. Δεν ξέρω κατά πόσο στις ημέρες μας είναι μια ασυνήθιστη ιστορία ή αν είναι πλέον πολλές αυτές οι ιστορίες.
Οι ιστορίες είναι πολλές, γι' αυτό υπάρχουν και τόσοι πολλοί άνθρωποι σε πλήρη ένδυα, να κοιμούνται στους δρόμους, να μην έχουν ρεύμα, να μην έχουν νερό. Και πολλοί από αυτούς είναι άνθρωποι που εγκαταλείφθηκαν και εξαπατήθηκαν από ένα σύντροφο και που έμειναν χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον. Γιατί μπορεί να χάσεις την περιουσία σου, γιατί κάποιος σου την πήρε. Αλλά αν υπάρχουν οι φίλοι συγγενείς γύρω σου, λίγο ένας, λίγο άλλος, τα καταφέρνεις. Έτσι είναι, γιατί νομίζω ότι μπορείς κατά κάποιο τρόπο να δεχθείς, όσο σκληρό, όσο δύσκολο να είναι, να σε απογοητεύσει κάποιος τρίτος, κάποιος ξένος. Αλλά η απογοήτευση και η εξαπάτηση από δικό σου άνθρωπο είναι πολύ πιο σκληρή και νομίζω ότι είναι ίσως και κάτι το οποίο πολύ δύσκολο, για να μην πω ποτέ, δεν ξεπερνιέται. Νομίζω ότι και να βγει το καρφί τρυπαμένη, δηλαδή και να περάσει ο πόνος, η ουλή θα παραμείνει. Αλλά πολλοί άνθρωποι έχουν τη δύναμη και το σθένος να αφήσουν πίσω τους και αυτόν που τους εξαπάτησε και αυτόν που τους αδίκησε, όσο αγαπημένος και να είναι, και να κοιτάξουν μπροστά. Φοβάμαι ότι εδώ ήταν και οι παράμετροι πολλές και δύσκολοι. Ακούσατε αυτό που είπε στο τέλος της συνέντευξης, ότι δεν πρέπει ο κόσμος να δείχνει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη. Και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που είπε η κυρία Ελισάβετ. Αυτό εσείς ως ψυχολόγος είναι κάτι που το υποστηρίζετε ή δεν θα πρέπει να είμαστε έτσι κακοπροαίρετοι εξ αρχής, αν θέλετε? Εγώ νομίζω ότι αν χάσουμε την εμπιστοσύνη μας στους ανθρώπους, τότε θα πρέπει να περιχαρακωθούμε στο σπίτι μας, στο κέλυφός μας και να μείνουμε κλεισμένοι εκεί και να μην έχουμε καμία επαφή με τον έξω κόσμο, κάτι που θα μας κάνει να μην είμαστε ζωντανοί. Γιατί τι είναι η ζωή? Αυτό έχει να κάνει και με την ζωή που ακολουθεί. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον αισθάνεται έτσι, όπως η κυρία Ελισάβετ, ότι δεν πρέπει να ξαναδείξει πέραν του παιδιού της σε κάποιον εμπιστοσύνη μεγάλη, αυτό θα είναι κάτι που θα την ακολουθήσει από εδώ και στο εξής. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να την καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Ελισάβετ, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλά. Είμαστε εδώ με την κυρία Μαυράκη και συζητούσαμε το θέμα αυτό της εμπιστοσύνης, γιατί αυτό είναι αυτό που σας έχει μείνει εσάς ως πικρή γεύση όλης αυτής της ιστορίας, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Δεν εννοούσα, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο φυσικά. Εννοούσα, ας πούμε, ότι σε κάποια θέματα οικογενειακά, σε ζευγάρι και αυτά, να μην δίνουμε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη, να τα αφήνουμε, να τα δίνουμε όλα, γιατί που κατέληξα εγώ. Αυτό εννοούσα. Κυρία Ελισάβετ, νομίζω ότι... Συγκινήθηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Να είστε καλά. Νομίζω ότι έχετε απόλυτα δίκιο και περνάτε ένα μήνυμα με το σωστό τρόπο. Δεν πρέπει να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας στους ανθρώπους. Πρέπει να είμαστε όμως προσεκτικοί και επιφυλακτικοί. Έτσι. Και να μην δεινόμαστε απόλυτα, πιστεύοντας ότι ποτέ αυτός ο άνθρωπος δεν θα με προδώσει. Να κρατάμε κάτι για μας, να κρατάμε μια μικρή επιφύλαξη, αλλά άλλο λίγο επιφυλακτική και άλλο χωρίς καθόλου εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Κυρία Ελισάβετ, πόσα χρόνια ήσασταν με αυτόν τον άνθρωπο? Είναι αυτό που δίνουμε. Τα δίνουμε όλα για την οικογένεια, γιατί μια γυναίκα δεν μπορεί να αντέξει και τη δουλειά και το φορτίο της οικογένειας και του σπιτιού όλα. Και κάποια στιγμή δίνει τα φόντα στον σύζυγο, στον άνθρωπο που έχει τη ζωή της. 15 χρόνια. 15 χρόνια. Κυρία Ελισάβετ μου, δεν φταίτε εσείς που εμπιστευτήκατε. Εγώ νομίζω ότι... Ορίστε, δεν σας άκουσα καλά. Λέω ότι δεν φταίτε εσείς αν εμπιστευτήκατε, ναι, το σύντροφό σας. Εσείς φερθήκατε όπως έπρεπε να φερθείτε. Γεμάτη αγάπη, γενναιοδορία και απλόχερα... Ναι. Στους δικούς μου ανθρώπους. Έτσι. Αν εκείνος δεν ήταν άξιος εμπιστοσύνης σας...
Εκείνος έχει το πρόβλημα και εσείς, άκουσα στην αφήγησή σας στην Κιμ, ότι έχετε μια κορούλα που είναι κοντά σας και που για αυτήν ζείτε και για αυτήν προσεύχεστε και θέλετε να είναι καλά. Έχετε λοιπόν το δικό σας άνθρωπο και πιστεύω ότι έχετε και ένα μικρό... Το ξέρω, αυτό το παιδί μου έχει δώσει τη δύναμη, αλλά σκεφτείτε πόσο υπερήφανο ήταν και είναι βέβαια για τη μητέρα της, για τη δουλειά της, μια καριέρα ολόκληρη για να εξασφαλίσει. Να σας ρωτήσω και κάτι, κυρία Δησάβη. Μου και τον εαυτό μου να φτάσω σε αυτό το σημείο. Αυτό το παιδί έχει πληγεί μέσα στην ψυχή. Σίγουρα. Κυρία Ελισάβετ, να σας ρωτήσω κάτι που δεν σας ρώτησα. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος, για να μιλήσουμε και λίγο έτσι γι' αυτό με την κυρία Μαυράκη, σας είχε ναι. δώσει κάποια δείγματα πριν. Όχι, μιλήσαμε τίποτα. Για 15 χρόνια κοινής ζωής. Έχει για να δώσουμε και ένα μήνυμα, κυρία Ελισάβετ, στις τηλεθεάτριες που μπορεί να μας βλέπουν. Όχι να τις κάνουμε καχύποπτες, αλλά ίσως να είναι λίγο πιο προσεκτικές κάποιες φορές, όταν ήδη ίσως υπάρχουν κάποια κακά δείγματα. Υπήρχαν κάποια τέτοια δείγματα. Έχει εξαφανιστεί. Όχι τώρα, ενώ πριν γίνουν όλα αυτά, σας έδωσε κάποιο δείγμα που ίσως εσείς πάνω στην αγάπη σας, στην αφοσίωση που είχατε στον σύντροφό σας, τα παραβλέψατε. Στην αρχή φυσικά δεν έδειξε κάποια καλά δείγματα, έδειξε ότι ήταν ένας σωστός άνθρωπος. Μετέπειτα έδειχνε κάτι άλλο διαφορετικό. Σενάρια γίνανε και σκηνοθεσίες, δηλαδή πιστεύω ότι ήταν, το είχαν οργανώσει το θέμα, είδανε τι μπορεί να πάρει και τι να... που να φτάσει, τι να πω τώρα. Θεωρείτε δηλαδή ότι ήταν, ότι μπορεί να ξεκίνησε αλλιώς, μπορεί όντως να σας αγάπησε, να σας ερωτεύτηκε και στη συνέχεια να κατέστρωσε ένα σχέδιο επειδή είδε τι είχατε. Φυσικά όλοι το πιστεύανε αυτό, όσοι τον γνωρίζανε, εγώ δεν με άφηνε από δίπλα του. Ήταν συνέχεια μέρα νύχτα μαζί μου και στη δουλειά μου και στα ταξίδια μου και παντού. Ξέρετε, επειδή πολλές φορές οι τρίτοι και αν έχω βλέπουν λάθος, πράγματα που δεν βλέπουν πράγματα που εμείς δεν βλέπουμε. Αν τον αγαπάμε, αν είμαστε ερωτευμένες, παραβλέπουμε πολλά πράγματα. 15 χρόνια όμως, Βίκυ, είναι πολλά. Δηλαδή, ναι, δεν ήταν δύο. Έτσι, δεν ήταν δύο μήνες, τρεις και τυφλώθηκε. Δεν μπορεί να το πιστεύω ότι είχε μια πολύ καλή. Δεν μπορούσε να διανοηθεί ακόμα και το παιδί μου, δεν μπορούσε να το πιστέψει κανείς εκεί. Αυτά που γίνανε και αυτό που έπαθα εγώ με τίποτα, μα κανένα. Κυρία Ελισάβετ. Σηκώσανε ψηλά τα χέρια. Θέλω να πιστέψω ότι με την δύναμη που έχετε εσείς μέσα σας, γιατί είστε και ήσασταν μια δυναμική γυναίκα και την δύναμη και τη βοήθεια του παιδιού σας θα ξανακαταφέρετε να σταθείτε στα πόδια σας και να χαράξετε μια καινούργια πορεία. Εύχομαι, αλλά θέλω βοήθεια. Πλέον. Το ξέρουμε και έτσι και γι' αυτό κάναμε και εμείς ένα πρώτο βήμα ναι, και ναι, σας φέρουμε και σε επικοινωνία με την κυρία Μαυράκη και ναι. μετά την εκπομπή ίσως να μπορέσει να σας βοηθήσει έτσι σε κάποια θέματα τουλάχιστον που έχουν να κάνουν με την ψυχολογική σας υποστήριξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλές γιορτές. Καλές γιορτές και σε εσάς. Και σε εσάς. Την οικογένεια και όλος ο κόσμος. Ακούστε, κυρία Ελισάβετ. Έχετε περάσει πολύ δύσκολα, αλλά έχετε περάσει και πολύ όμορφα χρόνια. Πάρτε δύναμη από όλα τα όμορφα πράγματα που φτιάξατε, που δημιουργήσατε, που ζήσατε. Ακόμη και από τον έρωτα που νιώσατε, κι ας είχε ένα άσχημο τέλος εξαιτίας του άλλου, όχι δικό σας λάθος, δείτε το παιδί σας και πάρτε δύναμη. Η πρίκα που κουβαλάμε από τις ευχάριστες στιγμές είναι πολύ σπουδαία. Είναι πολύ σπουδαία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ελισάβετ. Να σας ευχαριστήσω και εσάς. Να είστε καλά. Και να, να βοηθήσουμε την κυρία Ελισάβετ και για να, έτσι, να σηκωθεί λίγο ψηλότερα ναι. στην διάθεσή της, αλλά και πρακτικά όποιος θα μπορούσε έτσι νομίζω λίγο ότι να... το πρώτο βήμα είναι η αγανάκτηση της αυτοπεποίθησης. Νομίζω ότι αυτό είναι, γιατί η ανάκτηση της αυτοπεποίθησης έχει να κάνει και ότι ξαναπιστεύουμε στον εαυτό μας, ότι ξαναμπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας, ότι θα ξαναεμπιστευτούμε κάποιον άνθρωπο. Και νομίζω ότι σε αυτό μπορείτε να βοηθήσετε εσείς και θα είναι ένα πρώτο καλό βήμα.
Με όλη μου την καρδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή και εγώ που ήμουν σήμερα το μεσημέρι μαζί σας. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ωραία τα τραγούδια, ωραία και τα δώρα όμως, γι' αυτό πάμε να βγάλουμε γραμμές, να δώσουμε δώρα. Εσείς βέβαια μην ξεχνάτε να παίρνετε τηλέφωνο και για το μεγάλο δώρο μας που θα το κληρώσουμε στις 5 Ιανουαρίου εδώ στην εκπομπή. Η εντυχισμένη κουζίνα από την εταιρεία Grupo Cucina αξίας 2.000 ευρώ συν τις ηλεκτρικές συσκευές θα γίνει δική σας με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο τηλέφωνο της εκπομπής μας με αστική απλή χρέωση 211-55-50-50 είναι το τηλέφωνο για την επικοινωνία σας μαζί μας, για το μουσικό quiz αλλά και για το μεγάλο μας δώρο. Για να δούμε όμως τώρα σε ποιον ελπίζω να δώσουμε έτσι ένα ωραίο αερόθερμο από την εταιρεία Grupo Cucina. Καλό μεσημέρι! Γεια σας, καλό μεσημέρι, καλές γιορτές. Γεια να σας. Χαίρεστε το σύζυγο και ό,τι ποθείτε. Να είστε καλά. Από πού μας παίρνετε? Παίρνω από την Νίκαια και λέγομαι Τούλα. Κυρία Τούλα, λοιπόν. Ναι, γλυκύτατη μου Κιμ. Είστε έτοιμοι να παίξουμε μουσικό quiz? Να ακούσω πρώτα. Θα ακούσετε παίξω, και βεβαίως. Μετά θα σας ακούσουμε εμείς. Ναι, ναι. Για πάμε. Μου λες να κρατήσω ψηλά το κεφάλι, μου λες να γελάσω σαν πρώτα και πάλι, να μη σταματάω στη μέση του δρόμου, να βγάλω τη μάσκα του πόνου. Τι θέλεις να κάνω, τι θέλεις να κάνω? Πιστεύω. Κόλλησα. Πιστεύω. Πιστεύω. Σε σένα που χάνω. Από αύριο. Μετά. Από αύριο. Από αύριο. Ναι, από αύριο. Έπαθα blackout. Μα το ξέρετε όμως. Βοήθησε λίγο, από αύριο τι. Τι θέλεις να κάνω, τι θέλεις να κάνω, τι θέλεις να κάνω. Πιστεύω σε σένα, σε σένα που χάνω. Απ' αύριο πες μου, που θα σε. Που θα σε. Τι κάδρας που είμαι. Σε σένα που χάνω. Ναι. Κυρία Τούλα, δικό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα. Επίσης. Πάμε να βγάλουμε άλλη μία γραμμή, να δούμε ποιος ή ποια είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Σεπόλια. Από τα Σεπόλια. Και το όνομά σας? Ελευθερία. Κυρία Ελευθερία, έτοιμη να τραγουδήσετε? Θα προσπαθήσουμε. Ωραία, ωραία. Πάμε. Κρίμα τα νιάτα, την τσαχμινιά. Κρίμα το πόη σου καλέ. Μια γυναίκα. Άντρας, τώρα μπέρδεψα. Άντρας, δυο μέτρα. Δεν κέρδισε, Στέφανε. Το έχασα το αερόθερμο. Να ζητιανεύει το φίλι. Και. Κρίμα, καλέ. Πάμε ξανά γιατί εγώ σας μπέρδεψα. Ναι. Κρίμα τα νιάτα, την τσαχπινιά. Κρίμα το μπόι σου καλέ. Άντρας δυο μέτρα σαν το κουκλί. Να ζητιανεύει το φιλί. Μια. Μια γυναίκα. Σε θέ. Μια γυναίκα σε φέρνει βόλτα και. Γειτονιά. Και γελάνε μαζί σου όλοι. Όλη η γειτονιά. Οι άντρες στη γειτονιά. Από το
Λοιπόν, θα σας το δώσω επειδή σας μπέρδεψε ο Στέφανος. Ο Στέφανος, ξέρει. Λοιπόν, δικό σας το ερώθερμο από την εταιρεία Γκρούπο Κουτσίνε. Καλές γιορτές και στα Σεπόλια. Λοιπόν, εσύ φταίς για αυτό το έδωσα, έτσι. Λοιπόν, και πάμε να δούμε πού θα πάμε το Σαββατοκύριακο και τι ταινία θα δούμε. Ελπίζω να μην μπερδέψεις και εσύ τις ταινίες. Όχι. Κώστας Σωτηρόπουλος, και είναι μια ταινία που μπορούμε να δούμε σπίτι μας. Ωραία. Είμαστε στο σπίτι μας, στην άνεση του καναπέ μας και βλέπουμε ταινιούλα χριστουγεννιάτικη στο κλίμα της εποχής και μάλιστα πολύ καλή πρόταση, A Christmas Carol, μια χριστουγεννιάτικη ιστορία που βασίζεται στην κλασική ιστορία του Καρόλου Ντίνκενς. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον Σκρούτζ, ο οποίος ως γνωστόν είναι σπαγκοραμένος. Είναι Σκρούτζ. Και είναι Σκρούτζ, όπως λέμε. Έτσι, λοιπόν, τσιγκουνεύεται όχι μόνο χρήματα αλλά και αισθήματα, ο οποίος στην παραμονή των Χριστουγέννων θα λάβει τρεις επισκέψεις. Θα τον επισκεφτούν τρία πνεύματα. Το πνεύμα των Χριστουγέννων του παρελθόντος, που θα του θυμίσει πώς ήταν κάποτε νέος, το πνεύμα των Χριστουγέννων του παρόντος και το πνεύμα του μέλλοντος, και θα του πει πώς θα καταλήξει αν συνεχίσει να είναι τσιγκούνης. Είναι μια πολύ Τσιγκούνης. Για να σταματήσουν, όχι, νομίζω κάτι μου λέει ότι θα αλλάξει. Γιατί αυτό που θα δει στο futur θα είναι πολύ άσχημο, οπότε θα αλλάξει. Είναι λοιπόν, βασίζεται στη διαχρονική ιστορία και διδακτική φυσικά του Καρόλου Ντίνκενς και είχε βγει το 2009 σε αίθουσες κινηματογράφου. Ωραία, πάμε να δούμε το τρέιλερ. Christmas past. Ah! Hunt me no longer! What if you were given a second chance to get your life right? This holiday season, the ghosts of Christmas past, present, and future get away! will give one man that chance. This November, Walt Disney Pictures and Image Movers Digital invite you to experience the classic tale like you've never seen it before in Disney Digital 3D and IMAX 3D. Τι διέκρινα με τα αγγλικά μου, ότι a man can change, ότι ένας άνδρας μπορεί να αλλάξει. Βεβαίως, βεβαίως. Τα Χριστούγεννα αλλάζουν τους πάντες. Ακόμα και το Σκρούτζ. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο τώρα που άλλαξε. Αν αυτό γινόταν πραγματικότητα, θα είχαμε γλιτώσει από πάρα πολλά. Καλά, αν όλοι οι Σκρούτζιδες αλλάζανε, θα αλλάζαν πολλά στη χώρα. Λοιπόν, για αυτούς που θέλουν να δουν την ταινία, αλλά θέλουν να την αποκτήσουν κιόλας, δεν έχουν παρά να επισκεφτούν το www.soundtrack.gr και να συμμετάσχουν στο Facebook στην κλήρωση για το DVD της ταινίας. Εγώ θέλω, κυρία. Δηλαδή και εσείς δεν έχετε σκρουτζιές, έχετε... Όχι, είμαστε large. Ποια είναι όμως η ταινία που μπορούμε να πάμε να δούμε στις αίθουσες? Στους κινηματογράφους. Την περιμέναμε ένα χρόνο αυτή την ταινία, η δεύτερη ταινία, The Hobbit. Η ερημιά του Νοσφιστή. Μάλιστα. Με πολύ αγωνία την περιμέναμε όλοι οι φάνες της φαντασίας, όπου η ταινία αυτή μας εξιστορεί τη συνέχεια του ταξιδιού 13 νάνων, ενός μάγου του Γκάνταλφ και ενός χόμπιτ του Μπίλμπο, οι οποίοι ταξιδεύουν για να ανακτήσουν το χαμένο τους βασίλειο, το οποίο έχει κυριεύσει ένας δράκος. Και σας διαβεβαιώ ότι θα δούμε πάρα πολλές εκδοχές ακόμα, γιατί όσο δεν σταματάει το ταμείο να κάνει να γεμίζει, θα βλέπουμε και τη συνέχεια και τον χόμπιτ. Η ταινία είχε 40 ταμεία. Θα υπάρχει και συνέχεια και θα τους δούμε και δηλαδή αυτούς πώς τους είπες. 13 νάνους. Όχι, τα ονόματά σου. Τα ονόματά. Ο Γκάνταλφ και ο Μπίλμπο. Και αυτά θα τον δούμε και παππού τον Γκάνταλφ. Περιμένετε. Α, να τα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τρέιλερ. Wolves of Erebor, we have come to reclaim our homeland. I offer you my help. How do we know he won't betray us? We don't. There is no king under the mountain, nor will there ever be.
It will not end here. With every victory, this evil will grow. Legolas has grown very fond of you. Do not give him hope where there is none. You have no right to enter that mountain. I have the only right. We've been blind. In our blindness, our enemy has returned. I found something in the goblin tunnels. What did you find? My courage. Good. You'll need it. Dragon fire and ruin. That is what you will bring upon us. He cannot see beyond his own desire. I will not risk this quest for the life of one burglar. His name is Bilbo. We are the dwarves. Αυτά. Πάντως πιστεύω ότι... Σε πείθει πάντως ο τρέιλερ. Να πας να το δεις. Θα πας να το δεις, αφού έχεις δει τα προηγούμενα, θα πας να δεις και, θα δεις και το επόμενο. Και προτείνεται κιόλα η τρισδιάστατη εκδοχή. Είναι πολύ εντυπωσιακή η τρισδιάστατη εκδοχή. Α, ναι, αυτό είναι το πρώτο 3D. Αυτό όχι, όχι. Και το προηγούμενο ήταν και εκείνο σε 3D η πρώτη ταινία. Αλλά είναι και αυτή που είναι. Συγγνώμη, το είδα σε DVD και δεν 3D. Οπότε, ωραία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Κώστα. Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να στολίσουμε έτσι σωστά το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας. Για εσάς που δεν το έχετε στολίσει ακόμα ή για εσάς που θέλετε να κάνετε κάποιες διαφοροποιήσεις μετά από το βίντεο που θα απολαύσουμε τώρα. Watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. Το πώς θα στολίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας εξαρτάται από το προσωπικό στυλ του καθενός. Τι επιτάσσει όμως η μόδα για φέτος? Η τάση φέτος έχει αρχίσει ο κόσμος πάλι να γυρίζει, δηλαδή στα κλασικά πράγματα. Στα δέντρα τα πράσινα, τα φουντωτά, τα πιο αδύνατα. Ό,τι ποικιλία υπάρχει πάνω στο πράσινο δέντρο. Έχει σταματήσει δηλαδή να ζητάει τα έντονα χρώματα που υπήρχαν δέντρα χιονισμένα. Υπήρχαν δέντρα τα οποία ήταν ανάποδα, υπήρχαν δέντρα που ήταν ασημή, που ήταν μαύρα. Έχει αρχίσει να θέλει παραπάνω ζεστασιά, δηλαδή θέλει το πράσινο δέντρο με κόκκινα στολίδια που δίνουν μια άλλη ζεστασιά στο δέντρο. Ένα πολύ ιδιαίτερο δέντρο, τι στολίδια θα μπορούσε να έχει πάνω? Ένα δέντρο το κάνει για μένα ιδιαίτερο τα αντικείμενα τα οποία διαλύει κάθε ζευγάρι. Ή κάθε άνθρωπο το παίρνει. Δηλαδή, εκτός το στυλ που μπορεί να γίνει μόνο με μπάλες, αν κάποιος διαλέξει ένα ωραίο αρλεκίνο, ένα ωραίο Άγιο Βασίλη, ένα ωραίο σκιουράκι, το πώς θα το τοποθετήσει είναι αυτό που δίνει για μένα πιο πολύ στυλ στο δέντρο. Ένα δέντρο με πόσα χρήματα μπορεί να στολιστεί, από πόσο έως πόσο? Ξεκινάμε πρώτα με το δέντρο. Υπάρχουν μαγαζιά που πουλάνε δέντρα και με 50 ευρώ. Έτσι, υπάρχουν μαγαζιά που λένε δέντρα και με 150 ευρώ. Ένα δέντρο το οποίο είναι αξιοπρεπές, θα πρέπει για μένα ένα ποσό της τάξης 200-250 ευρώ παρέα με το δέντρο να το έχει κάποιο ζευγάρι υπόψη για ξεκίνημα. Θέλετε να μας δείξετε πώς μπορούμε να στολίσουμε ένα πιο οικονομικό δέντρο και ένα πιο γλαμουράτο? Παρόλο που δεν το καλούμε στοιχείο το οικονομικό, θα το προφοβίζω. Βασικό προϋπόθεση είναι να έχουμε ένα καλό δέντρο. Από αυτό που έχουμε ένα καλό δέντρο ή ένα σκελετό, ό,τι και αν κοστίζει αυτό, για να βγει λίγο οικονομικό, διαλέγουμε κάποια στοιχεία κατά τη γνώμη μου τα οποία είναι μεγάλα. Να μην χρειαστεί λένε, να τοποθετήσουμε πάρα πολλές μπάλες, πάρα πολλά σολίδια. Π.χ. έχουμε ένα αντικείμενο που είναι το Merry Christmas. Πολλές φορές αυτό το αντικείμενο θα τα βάζουμε πάνω στην πόρτα, πάνω σε ένα τζάκι, οπουδήποτε. Εγώ το παίρνω αυτό το στολίδι και το βάζω στην ουσία στη μέση του δέντρου. Αυτομάτως μου γέμισε ένα αρκετά μεγάλο σημείο του δέντρου. Δεύτερο κομμάτι που το οποίο μπορεί να με βοηθήσει να γεμίσω ένα δέντρο χωρίς να ξοδέψω είναι να χρησιμοποιήσω κάποια κλαδιά τα οποία και αυτά έχουν όγκο. Έτσι. Μετά παίρνουμε κάποιες μπάλες οι οποίες διαλέγουμε από ένα μαγαζί που είναι οικονομικές. Π.χ. αυτές είναι μπάλες που ήταν 1 ευρώ. Υπάρχουν και μπάλες που είναι 50 λεπτά. Τις οποίες όπου το δέντρο έχει μυτούλα και άκρη αρχίζουμε να πλαισιώνουμε τον κεντρικό στολισμό που κάναμε. Αν πούμε ότι έχει ξεκινήσει την πρώτη χρονιά έτσι, τώρα αυτό το δέντρο, το ίδιο ακριβώς, μπορούμε να το κάνουμε λίγο υπερπαραγωγή. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Παίρνουμε και άλλα στοιχεία που είναι πιο εντυπωσιακά, πιο
πιο ακριβά και αρχίζουμε κατά κάποιο τρόπο και γεμίζουμε το δέντρο. Για να το βγάλουμε λίγο πιο λιδάτο, πιο φίνο. Υπάρχουν μετά στολίδια που μπορεί να κάνουν τη διαφορά σε ένα καλό δέντρο, δηλαδή όπως είναι οι κουκουβάγες ή όπως είναι αξεσουάρα, αλλά που δίνουν λίγο στυλ. Αφού λοιπόν σας έκανα μία προετοιμασία σε αυτό, πάμε τώρα να σας το δείξω πώς είναι αυτό το δέντρο τελειοποιημένο. Λοιπόν, το δέντρο που ξεκινήσαμε πριν, εδώ είναι τελειοποιημένο, με όλα τα στολίδια, όπως είπαμε, ιδιαίτερα στολίδια, αρκουδάκια. Κάτι πολύ ωραίο που μου αρέσει εμένα αυτό στα δέντρα είναι το ρολόι. Πριόνια, μολύβια, χοχό, διάφορα ιδιαίτερα πράγματα. Ελπίζω να σας αρέσει. Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι η Netta Decorations έχει στολίσει και το δικό μας το πλατό. Έτσι, για να μας φτιάξει λίγο την διάθεση και το κάθε δέντρο έχει και το δικό του χαρακτήρα. Και πίσω μου ποιος είναι? Άγιος Βασίλης. Αγαπημένα μου, γεια σου. Τι δώρο θα μας φέρεις φέτος? Λοιπόν, μπορεί να σου φέρει ένα oversize πουκάμισο. Θα το χρειαστώ. Ο Άγιος Βασίλης έχει οικονομική κρίση. Αυτό είναι μια συζήτηση πολύ σοβαρή. Ελπίζουμε να μην έχει κι αυτός κρίση. Περιμένουμε κι εμείς τα παιδάκια, καταλαβαίνεις. Τώρα, αν περιμένεις και δεν σου φέρει τίποτα, είναι άλλο θέμα. Μην παρεξηγηθείς. Άγιο Βασίλη, είναι καλά παιδάκια φέτος. Αγγελούδια. Λοιπόν, μπορεί να σου φέρει ένα oversize πουκάμισο που είναι πολύ της μόδας και γι' αυτό το θέμα αυτό έχει αναδειχθεί στο govastileto.gr, Αγγελική. Είναι και πολύ εσύ θα μας πεις πώς θα τα φορέσουμε. Είναι πολύ στη μόδα και με έχεις δίκιο, τα oversize πουκάμισα, τα οποία ταιριάζουν σε όλες τις ηλικίες. Είναι να σου πω τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να πάρεις και το πουκάμισο του Άγιου Βασίλη. Oversize είναι αυτό. Καλά, αυτό είναι πολύ oversize. Άμα δεν μπορεί να σου φέρει άλλο. Πάρα το πουκάμισο. Και το κάνεις ομπρέλα. Έχεις φαντασία και μ' αρέσει. Λοιπόν, το πουκάμισο αυτό, το παίρνουμε ένα νούμερο συνήθως μεγαλύτερο από ό,τι φοράμε. Αν φοράς παράδειγμα medium, θα το πάρεις large. Έτσι το κάνεις oversize. Βέβαια υπάρχουν και τα πουκάμισα τα οποία είναι εξ αρχής δηλαδή πολύ μεγάλα, αλλά μπορείς να το κάνεις και μόνος σου. Πάρα πολλοί τρόποι για να το φορέσεις το oversize πουκάμισο. Είναι πλούστο φωτογραφικό υλικό στο συγκεκριμένο θέμα. Το συνδυάζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ είτε με παντελόνι τζιν, είτε με δερμάτινο παντελόνι, με φούστα κοντή ή μίντι. Μια πολύ ωραία ιδέα Κίμη είναι να φορέσεις από μέσα ένα t-shirt, ένα μπλουζάκι και από πάνω να φορέσεις το oversized πουκάμισό σου. Τα πουκάμισα είναι γυναικεία ή είναι αντρικά, δηλαδή τώρα για τις γυναίκες που... Είναι ωραία ερώτηση που κάνεις. Είναι γυναικεία κατά κύριο λόγο. Υπάρχουν δηλαδή είναι γυναικεία. Λίγο μεσάτα, δεν είναι εντελώς όχι, ακριβώς. Αλλά μπορείς να αγοράσεις ένα oversized πουκάμισο και από την αντρική σειρά, την πιο μοντέρνα, τον, την πιο μεσάτη. Να μας πάρετε τα πουκάμισα και να τα φορέσετε. Καλά, εντάξει. Και οικονομικά. Θα σου φέρω, θα σου φέρω πέντε. Τέλεια. Ωραία, λοιπόν, οπότε μπορούμε να πάρουμε ιδέες, να μπούμε στο govastileto.gr, να δούμε πώς μπορούν να φορεθούν τα oversize ποκάμισα. Και το σημαντικότερο, Κίμη, το φοράς όλη την ώρα. Και επειδή η govastileto έχει τη γόβα ως λογότυπο και brand, είδα κάτι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι γιατί είδες? Ποια γυναίκα δεν έχει πάρει μία γόβα επειδή την πήρε στα γρήγορα, επειδή ήταν σε προσφορά, ξέρω εγώ, το μισό μέγεθος πιο μικρό και λες δεν πειράζει, θα τη φορέσω, θα τα καταφέρω προς τα καλύτερα ο πόνος, ας πούμε. Θα μας δείξεις σε λίγο εδώ και πάμε από εδώ για να δείξουμε και στους τηλεθεατές μας τι θα δείξουμε. Ένα έξυπνο τρίκ, πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε περίπου μισό νούμερο τις γόβες που έχουμε πάρει και λίγο τι μας στενεύουνε. Θα το δείξουμε σε λίγο και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί ποιος δεν έχει στο σπίτι του μια γόβα που τον στενεύει λιγάκι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Τα χρήσιμα πράγματα είναι τα ωραία και πάμε να δούμε, Αγγελική, αυτό που είπαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, πώς εσείς με πολύ εύκολο τρόπο στο σπίτι μπορείτε να μεγαλώσετε την αγαπημένη σας γόβα που, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο μικρή, να την ανοίξετε ως και μισό νούμερο. Μισό μέχρι και ένα νούμερο. Μέχρι και ένα. Αλλά να πούμε ότι κυρίως αυτό το κολπάκι, το τρίκ, πιάνει περισσότερο στις δερμάτινες και όχι στη δερματίνη. Πιάνει και στη δερματίνη, απλά θα χρειαστεί να το κάνετε 2 και 3 φορές. Ωραία. Να δείξουμε τον τρόπο, γιατί είναι ένα εύκολο και οικονομικό τρίκ, χωρίς να χρειαστεί να δώσουμε κάποια χρήματα προκειμένου να πάμε σε κάποιον ειδικό. Εγώ το έχω πάθει πάρα πολλές φορές, γιατί καμιά φορά όταν δοκιμάζεις, ας πούμε, ένα παπούτσι, λες, εντάξει, και άμα σ' αρέσει κιόλας, και άμα είναι και σε προσφορά, δεν ξέρω από τι. Το παίρνεις και λες, θα το βάλω 2-3 φορές ανοίξει και τελικά μετά βγάζεις κάλους, κάνεις διάφορα και ταλαιπωρείσαι γενικά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Θα πρέπει να αγοράσουμε απαραίτητα σακούλες που βάζουμε τα τρόφιμα στην κατάψυξη. Σακούλες τροφίμων. Είτε μία τέτοια, είτε αυτές τις πιο ενισχυμένες, νομίζω τις πιο σκληρές. Τις λίγο πιο σκληρές. Ωραία, και εμείς τι κάνουμε. Εμείς τώρα θα δείξουμε το κόλπο. Mm-hmm. Παίρνουμε τις σακούλες τροφίμων Kim, έχουμε ένα λίγο νεράκι, γεμίζουμε τη σακούλα στο 1/4, δεν τη γεμίζουμε ολόκληρη δηλαδή, το 1/4. Εμείς απλά το δείχνουμε τώρα, εδώ δεν είναι ενδεικτική η ποσότητα. Λοιπόν, εφόσον γεμίσουμε το 1/4, ναι, την κλείνουμε, να το κλείσω, λοιπόν, εδώ, mm-hmm, και στη συνέχεια την τοποθετούμε μέσα στην γόβα, έτσι ακριβώς όπως σας το δείχνω. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή επιπλέκει, είναι λογικό, γιατί το νερό δεν έχει γίνει πάγος. Τι θα κάνουμε λοιπόν, παίρνουμε τις γόβες μας που έχουμε βάλει, ναι, το σακουλάκι με το νερό, τις βάζουμε στην κατάψυξη και μόλις... Την γόβα στην κατάψυξη. Την γόβα στην κατάψυξη. Βεβαίως. Δεν θα πάθει τίποτα η αγαπημένη Όχι, μου γόβα. Όχι, δεν θα πάθει τίποτα. Και γιατί δεν χρειαστεί πολύ, γιατί πόση ώρα θέλει να παγώσει τώρα να γίνει αυτό πάγος. Ίσα-ίσα να παγώσει λίγο, να γίνει πάγος, να τεντώσει. Ακριβώς. Θα γίνει πάγος Kim και μετά που γίνει πάγος, δεν θα χρειαστεί και πολύ. Παίρνουμε τις γόβες, τις βγάζουμε από την κατάψυξη, τις βγάζουμε έξω για 20 λεπτάκια, αρχίζει και ξεπαγώνει. Φανταστείτε το τώρα, αυτό είναι πάγος, mm-hmm, το βγάζουμε. Πάμε να βάλουμε τη γόβα μας. Και η γόβα μας ως διαμαγείας έχει ανοίξει. Και άμα ξεχάσετε και τη γόβα σας στην κατάψυξη, μετά θα τη βγάλετε, μετά από μέρες, όποτε τη θυμηθείτε, εν πάση περιπτώσει, και θα το παίξετε για λίγο μαθήματα του χιονιού. Καταπληκτικό. Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική. Να παίξουμε κάτι χριστουγεννιάτικο. Έτσι, να κλείσουμε. Εσύ τώρα, τι να καταλάβεις εσύ από τις γόβες, τι να καταλάβεις, παίξε κάτι χριστουγεννιάτικο, να σας πω εσάς, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια και ασφαλώς σας περιμένω αύριο εδώ στις 12 ακριβώς.